αρχίσουν τα παιχνίδια της τελικής φάσης. Εδώ ο Τράγκαν Ράτσα επιστροφή σε μια έδρα την οποία γνωρίζει πολύ καλά, αυτή τη ΑΕΛ με την οποία κατέκτησε τρεις συνεχόμενους τίτλους. Απέναντι στην παλιά του ομάδα λοιπόν ο Τράγκαν Ράτσα καλείται να οδηγήσει το ΑΠΟΕΛ στον τίτλο για πρώτη φορά μετά το 2002. Μαζί μου απόψε ο καλός συνάδελφος Μάριος Χατζηστυλής, τον οποίο καλησπερίζω και δίνω και το μικρόφωνο. Τη δική μας ομιλία θα την πούμε αργότερα, Μάριε. Θα την κάνουμε αργότερα. Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα φίλες και φίλοι συνδρομητές. Έχω εδώ δίπλα μου τον βοηθό προπονητή της DTL ΚΑΕΛ, τον Πάπο Μιχαηλίδη, για μια πρώτη κουβέντα. Κύριε Μιχαηλίδη, μετά από 20 ολόκληρα χρόνια από ΑΕΛ και ΑΕΛ, ΑΕΛ και από ΑΕΛ, αναμετρούνται στους τελικούς των play-off. Πώς σας βρίσκει έτσι αυτή η αναμέτρηση? Εντάξει, αυτό για να μην εγκρίνει, δεν το γνώριζα, τώρα το μαθαίνω. Εντάξει, εμάς μας βρίσκει αισιόδοξους για ακόμα μια χρονιά ότι θα μπορέσουμε να κατακτήσουμε τον τίτλο. Η αρχή θα προσπαθήσουμε να την κάνουμε από σήμερα, να κερδίσουμε, να μπούμε μπροστά στις νίκες και να διαφυλάξουμε και την έδρα μας, που για μας είναι πάρα πολύ μεγάλο στοιχείο για αυτήν τη σειρά. Και είναι όντως πλεονέκτημα από τη στιγμή που δεν έχετε χάσει εδώ μέσα, ούτε στην Ευρώπη, ούτε και στην Κυπριακό Πράσινο. Εντάξει, είναι γνωστό ότι στην έδρα μας όντως δεν έχουμε χάσει κανένα παιχνίδι. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και τη σειρά αυτήν του τελικού. Ελπίζω να τα καταφέρουμε και στο τέλος να πανηγυρίσουμε τον τίτλο. Από καθαρά αγωνιστικής πλευράς, έχετε αποκλείσει τον Κεραυνό. Παίζετε σήμερα με το ΑΠΟΕΛ, τον οποίο είχατε κερδίσει με 33 πόντους διαφορά στην κανονική περίοδο. Φυσικά, άλλο παιχνίδι εκείνο, άλλο αυτό, έτσι. Εντάξει, με τον Κεραυνό νομίζω ότι το καθοριστικό παιχνίδι ήταν το στρόβολο και παίξαμε αρκετά καλά. Ελπίζω να συνεχίσουμε από εκεί που εμείναμε, να παίξουμε ακόμη καλύτερα και να μπορέσουμε να κερδίσουμε στο τέλος. Απέναντι για τον φίλο σας, τον Τράγκαν Ράτσα. Να του ευχηθώ καλές επιτυχίες, δεν μπορώ. Εντάξει, φιλία είναι πάντα φιλία. Και καλό παιχνίδι. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, Μάριε. Δύο απόρριτες έδρες λαμβάνουν μέρος στην τελική φάση, και το ΑΠΟΕΛ στο Λευκόθεο. Από τότε που μετακόμισε από την αίθουσα Ελευθερία, και η ΑΕΛ εδώ στην Λεμεσό, Ντέταλκον ΑΠΟΕΛ, Μάριε, καλείται να πραγματοποιήσει κάτι που δεν κατάφεραν Άζοβμαχ, Βέρτους Μπολόνια, Εστουδιάντες και άλλες ευρωπαϊκές ομάδες, να απορρίψει αυτό το κάστρο. Βέβαια, άλλο τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και άλλο το εθνικό πρωτάθλημα. Έτσι ακριβώς, να πάρουμε τη γνώμη και του τεχνικού διευθυντή των καλαζοκιτρίνων, του κύριου Μιχάλη Τσανκαρίδη, ο οποίος είναι εδώ δίπλα μας. Καλησπέρα σας, κύριε Τσανκαρίδη. Θα ήθελα και εγώ να χαιρετήσω αυτή την βραδιά, την καλαζοσφαιρική βραδιά, που όπως ξέρουμε είναι, θα αναδείξει τον πρωταθλητή της νέας χρονιάς. Από ΑΕΛ και ΑΕΛ, ΑΕΛ και ΑΠΟΕΛ αναμετρούνται μετά από 20 χρόνια για την ανάδειξη του πρωταθλητή. Όπως και να το κάνουμε, είναι σημαντικές αναμετρήσεις, πολύ μεγάλες αναμετρήσεις. Κοιτάξτε, υπάρχει πράγματι αρκετός καιρός που το ΑΠΟΕΛ έχει να βρεθεί στον τελικό των play-offs. Χαιρόμαστε γιατί αυτή η χρονιά έχει γίνει από τον νυν προπονητικό team. Έχετε όμως μια πολύ δύσκολη αποστολή μέσα σε μια έδρα η οποία δεν έχει φέτος παραβιαστεί ούτε στην Κύπρο αλλά ούτε και στην Ευρώπη από πολύ μεγάλες ομάδες. Νομίζω ότι τα τελευταία 4 χρόνια, 5 χρόνια δεν έχει παραβιαστεί από καμιά κυπριακή ομάδα. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι η ομάδα μας είναι έτοιμη. Χαιρόμαστε γιατί είμαστε στο τελικό. Γνωρίζουμε την ΑΕΛ όπως και αυτή γνωρίζει εμάς. Εκείνο το οποίο εμείς θέλουμε και ευχόμαστε είναι απόψε να παιχτεί ένα άθλητο πρεπές παιχνίδι από όλους τους παίκτες και παράγοντες που βρίσκονται σήμερα στο γήπεδο. Το καλύτερο είναι να κερδίσει. Ευχαριστώ πολύ, καλή επιτυχία. Και εγώ ευχαριστώ. Στις καγέρα οι δύο προπονητές, Μαρία, γνωρίζει καλά ο ένας τον άλλον πλέον. Τράγκαν Ράτσα γνωρίζει καλά την ΑΕΛ. Διετέλεσε προπονητής των γαλαζοκεντρίων της Λέμεσου για 3 χρόνια. Τους οδήγησε μετά από το 1988 για πρώτη φορά, 15 χρόνια αργότερα,
στην κατάκτηση του τίτλου το 2003, το 2004 και το 2005. Η ΑΕΛ συνέχισε με τον Νίκο Μικλίνη εκ την περσινή χρονιά, κατέκτησε το τρόπο για τέταρτη σερή χρονιά, κάτι που πρώτη φορά συνέβαινε, και φέτος προσπαθεί να σπάσει το δικό της ρεκόρ. Το ΑΠΟΕΛ με 8 κατακτήσεις πρωταθλημάτων, 2 φορές 2 συνεχόμενα, 95-96, 98-99, ενώ είχε άλλους 3 νωρίτερα, 76, 79 και 81, και βέβαια ο τελευταίος ο τίτλος το 2002, τέλειος, κέρδισε στην τελική φάση τον Κεραυνό με 3-1 στις Νίκες. Η ΕΚΑΕΛ κέρδισε τον Κεραυνό το 2003 με τον Τραγανδάτο στον πάγκο 3-2, την ερχόμενη χρονιά ξανά τον Κεραυνό 3-1. Το 2005 και το 2006 τον συμπολίτη Pizza Express Apollon με το ίδιο σκορ 3-0 στις Νίκες. Νομίζω ότι οι δύο ομάδες γνωρίζουν πολύ καλά η μία την άλλη, γνωρίζουν και οι δύο τι θα αντιμετωπίσουν η μία στην έδρα της άλλης. Εμείς θα συμφωνήσουμε με αυτά που είπαν οι δύο προπονητές από την τεχνική ηγεσία των δύο ομάδων, Μάμπος Μιχαηλίδης και Μιχάλης Σαγκαρίδης, ότι ευχόμαστε να παιχτεί καλό μπάσκετ και ο καλύτερος να κερδίσει. Μάριε. Λοιπόν, έχω δίπλα μου από πλευράς των διοικήσεων τον κύριο Σταύρο Παύλο από πλευράς ΑΕΛ και τον κύριο Χάρη Φωτίου από πλευράς ΑΠΟΕΛ. Κύριοι, θα σας κάνω την ίδια ερώτηση. ΑΕΛ και ΑΠΟΕΛ στους τελικούς των play-off μετά από 20 χρόνια, πώς σας βρίσκει αυτή η αναμέτρηση, αυτές οι αναμετρήσεις? Καλώς όρισε το ΑΠΟΕΛ στους τελικούς. Εμείς είμαστε εδώ και 5 χρόνια. Είναι ο πέμπτος συνεχόμενος. Οπότε καλωσορίζουμε το ΑΠΟΕΛ και αυτόν στον τελικό. Ελπίζω να κερδίσει η ομάδα μου φυσικά. Εκείνο που εύχομαι είναι να είναι ένας τελικός που να γιορταστεί τον μπάσκετ και να μην επηρεαστεί από οποιοδήποτε εξωτερικό παράγοντα με οποιοδήποτε τρόπο. Κύριε Φωτίου, δύσκολη αποστολή. Νομίζω πιο δύσκολα πράγματα δεν θα μπορούσε να έχει αντιμετωπίσει το ΑΠΟΕΛ αντιμετωπίζοντας στην ΑΕΛ. Σίγουρα το ότι αγωνιζόμαστε με μειονέκτημα έδρας έχει να παίξει ένα πολύ σημαντικό παράγοντα. Όμως εμείς είμαστε εδώ για να καταθέσουμε ψυχή και να ξαναφέρουμε την ομάδα εκεί που πιστεύουμε ότι αξίζει, χωρίς να υπονοώ οτιδήποτε φυσικά για την πολύ μεγάλη ομάδα που έχει η ΑΕΛ, διότι δεν βρίσκεται εκεί τυχαία τα τελευταία χρόνια. Όμως εμείς θα χτυπήσουμε με τις δικές μας πιθανότητες το πρωτάθλημα, έτσι ώστε να χαρίσουμε ακόμη μια χαρά στους οπαδούς μας μετά την προχθεσινή στην κατάκτηση του ποδοσφαίρου. Έγιναν κάποιες συσκέψεις αναφορικά με το θέμα της διαιτησίας. Πού καταλήξαμε και πώς θα διεξαχθούν οι αγώνες, κύριε Παύλου? Έχουμε ανταλλάξει με ειλικρίνεια απόψεις πάνω σε θέματα με μόνο γνώμονα το καλό της κυπριακής καλαθόσφαιρας και το αδιάβλητο των αγώνων που θα γίνουν. Έχουμε εκφράσει τις απόψεις μας ανοιχτά, σε φιλικό κλίμα, στην παρουσία της Επιτροπής Διαιτησίας, και το θέμα είναι αποκλειστικά θέμα της Επιτροπής Διαιτησίας, πώς θα το χειριστεί. Κύριε Φωτίου. Εμείς εκεί νιώθουμε ότι είμαστε πολύ αδύνατοι, χωρίς να υπονοώ πάλι οτιδήποτε. Εμείς σήμερα πλέον ασχολούμαστε μόνο με το αγωνιστικό. Μετά το παιχνίδι, την επόμενη μέρα, νομίζω θα προτιμούσα να εκφράσω απόψεις. Αυτή τη στιγμή θα ήθελα να αφήσω τον κόσμο, το ΑΠΟΕΛ και της ΑΕΛ, να απολαύσει αυτή τη γιορτή. Διότι για μένα είναι ότι καλύτερο για τον μπάσκετ αυτές οι δύο ολόφιλοι ομάδες να βρίσκονται στον τελικό του προαθλήματος. Απλά αν μπορούμε στα σύντομα να πούμε ποιες αποφάσεις πάρθηκαν από τις συσκέψεις για να ενημερώσουμε τον κόσμο. Καμιά απόφαση δεν πάρθηκε, ήταν ανταλλαγή απόψεων με ειλικρίνεια. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Λακωνική νομίζω, Μάρια, και οι δύο, έτσι. Ναι, δεν θέλουν να αφαιρθούν σε αυτά τα θέματα, αν και γνωρίζουμε ότι έγινε κάποια σύσκεψη με στόχο την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων, Κώστα. Αποφασίστηκαν τα γνωστά, ότι δηλαδή δεν θα υπάρχουν φίλαθλοι της φιλοξενούμενης ομάδας στους αγώνες. Νομίζω ήταν το αναμενόμενο από τη στιγμή που αυτό είναι σε πολύ πιο ακίνδυνους, αν θέλεις, αγώνες από αυτόν. Μάρια, να δώσουμε τις πεντάδες και μετά θα συζητήσουμε τεχνικά ως το δυνατό βαθμό που μπορούμε, βέβαια, εμείς, καθότι δεν είμαστε προπονητές. Κουνούνης στην θέση του Παλάλα, Μάριε, ο Παλάλας εκτός και εκτός αγώνα, νομίζω, γιατί είναι με πολιτική περιβολή στον μπάγκο. Άλεξιτς, Ράνταλ, Ρόπερτς στην θέση 2, Άλεξιτς στην θέση 3, Ράνταλ στην θέση 5 και Χλεποβίσκη στην θέση 4 για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Φράνκι Κίνγκ απέναντι στην παλιά του ομάδα, όπως και ο Μπάλτσα Ραντούνοβιτς, ο Λέσλι στην θέση των Νονκάρτς, Χάμφρι, Power Forward και ο Ραντόγεβιτς, βέβαια, ο πανύψηλος center, έμπειρος παίχτης, πρώην παίχτης της Δυναμό Αγίας Πετρούπολης.
θα ηγηθεί κάτω από τα καλάθια της ομάδας του ΑΠΟΕΛ. Μονόλεπτο σιγή στη μνήμη του Κυριάκου Αντωνίου, 22 χρόνων, μετά από μία εβδομάδα στο νοσοκομείο απεβίωσε σήμερα μετά από αυτοκινητικό δυστύχημα. Τρίο της διαιτησίας σήμερα, Πολύπυρο, Άθος Χριστοδούλου, Ανάλαμπος Σάντος και Αντώνης Δημητρίου. Και όλα έτοιμα για το πρώτο τζάμπο της τελικής φάσης. Ευχές να δούμε μια συναρπαστική σειρά ανάμεσα στις δύο ομάδες που για να φτάσουν εδώ για την ώρα θεωρούνται οι κορυφές. Μάριε, παρακολουθώντας όλη τη χρονιά και μεταδίδοντας και εσύ πάρα πολλά παιχνίδια, πού πιστεύεις ότι θα κρυφθεί αν αφήσουμε το πλεονέκτημα της έδρας εκτός? Μιλάει από μόνο του, πλεονέκτημα έδρας είναι για την ΑΕΛ. Πού αλλού θα κρυφθεί αυτή η σειρά μεταξύ των δύο ομάδων? Πιστεύω, Κώστα, το πρώτο μου σημείο, το πρώτο μου σημαντικό κριτήριο είναι κάτω από τα καλάθια. Η μάχη κάτω από τα καλάθια θα κρίνει κατά ένα μεγάλο ποσοστό των τελικών νικητής αυτής της σειράς. Και οι δύο ομάδες έχουν πολύ δυνατές μονάδες σε αυτή τη θέση. Και από εκεί και πέρα είδαμε την ΑΕΛ στο παιχνίδι με τον Κεραυνό και κυρίως εδώ στο Ελκυθμίνικο Σολμονίδης να κάνει πολύ καλή δουλειά στα rebound. Αν το ΑΠΟΕΛ δεν προσέξει σε αυτόν τον τομέα, δεν έχει τύχει. Θεωρώ όμως ότι με την παρουσία του Ραντόγεβιτς και του Χάμφρι μπορεί να έχει περισσότερη τύχη από τον Κεραυνό. Δεν ξέρω, ο Παλάλας Κώστα, μίλησα τώρα μαζί του, κατά πόσο θα μπορέσει να αγωνιστεί. Εάν δεν τα καταφέρει, είναι ένα μεγάλο πλήγμα για την ΑΕΛ στη θέση 1, όσο καλά και αν παρουσιάζεται τον τελευταίο καιρό ο Μιχάλης Κουνούλης. Ο Παλάλας, ο οποίος μου είπε ότι έχει ένα πρόβλημα στους κοιλιακούς και προς το παρόν δεν γνωρίζουν από το ιατρικό team της ΑΕΛ πόσο καιρό θα μείνει έξω. Σε τριών πόντων, πρώτο από τον Φράνκι Κίνγκ, αστοχώς μάζεψε ο Παλάλας και ανεβάζει την ΑΕΛ στην... Ο Κουνούνης, με συγχωρείτε, ανεβάζει την ΑΕΛ στην επίθεση. Σε τριών πόντων από τον Μίχαλ Χλεποβίσκη, πρώτο καλάθι στο παιχνίδι. Μάρι, Dragan Raja, θειασότης της άμυνας. Ωστόσο, η ΑΕΛ, έχω την εντύπωση ότι πέρασε από τον Κεραυνό λόγω της άμυνας της, γιατί σε πολλά παιχνίδια επιθετικά δεν λειτουργήσε η ΑΕΛ όπως λειτουργούσε και στην Ευρώπη και στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Μα είδαμε, Κώστα, και ένα απίστευτο 1 στα 21 τρίποντα, στο οποίο παιχνίδι η ΑΕΛ κέρδισε χαρακτηριστικά εύκολα. Άρα πρέπει να πούμε ότι όντως η άμυνα θα παίξει τον ρόλο της. Ο Dragan Raja, βεβαίως, έχεις δίκαιο. Παίζει καλή άμυνα, είναι προπονητής ο οποίος διακρίνεται για αυτό τον τομέα και νομίζω ότι θα προσπαθήσει πρώτα απ' όλα να σταματήσει τα επιθετικά του της ΑΕΛ και μετά να σκοράρει. Μιλώντας για τη θέση του point guard, είναι απώλεια αυτή του Παλάλα για την ώρα, αλλά στην ΑΕΛ, Μάριε, παίζει μέχρι και ο Αλεξίτς και ο Ρόμπερτς και ο Μάικ Κίνγκ στην θέση του point guard κατά διαστήματα όταν αλλάζει τα σχήματα ο Ίγκορ Μικλίνιεξ. Είναι μια ομάδα η οποία έχει παίχτες όντως σε όλες τις θέσεις. Κώστα, καμιά φορά ακόμα και αυτός ο Άλεξ από τη θέση 1 κάνει εξαιρετική δουλειά, δεν αφήνει να φανεί οποιοδήποτε κενό. Γι' αυτό όμως άλλωστε έφτασε αυτή η ομάδα στον τελικό, γι' αυτό βρίσκεται και στον τελικό του κυπέλλου και γι' αυτό κατακτά και το πρωτάθλημα τα τελευταία 4 χρόνια. Γιατί πάντα υπάρχουν θέσεις, παίχτες για όλες τις θέσεις. Βλέπω μια διάθεση από πλευράς από να τρέξει και να παίξει γρήγορο μπάσκετ. Κίνγκ απέναντι στον Άλεξιτς, Μπάλ Σαραντούνοβιτς απέναντι στον Ρόμπερτς θα κάνει τον πάσιμο, η μπάλα θα γλιστρήσει από τα χέρια του, Άθος Χριστοδούλου δίνει την μπάλα στον ΑΠΟΕΛ, το ΑΠΟΕΛ διαμαρτύρονται για φάουλ. Η μπάλα δίνεται στο ΑΠΟΕΛ, επαναφορά από τον Ραντούνοβιτς για τον Ραντόγεβιτς και αφήνει για τον Κίνγκ. Την εκπνοή του χρόνου επιχειρεί ένα σουτ, μαζεύει το rebound ο Χλεποβίσκη γρήγορα για τον Άλεξιτς, θέλει να τρέξει η ΑΕΛ, όμως κλείνεται ο Μιχάλης ο Κουνούνης απέναντι στους ψηλούς των γαλαζοκεντρίνων της Λευκωσίας και απέναντι στην οργανωμένη άμυνα πλέον και επίθεση αυτή της ΑΕΛ με τον Κουνούνη.
έξω για τον Ράνταλ. Ράνταλ σε σούτ τριών πόντων δεν είναι αυτός που θα ήθελε ο Ίγκορ Μικλίνιεξ να κάνει τα σούτ. 2,5 λεπτά στο παιχνίδι και 40 συγκεκριμένα, 7 και 20 για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. 3-0 για την ΑΕΛ με το τρίποντο του Μιχάλ Χλεποβίσκη. Ραντούνοβιτς απέναντι στον Αλέξιτς. Λέσλι για τον Ραντόργεβιτς. Ξανά Λέσλι απέναντι στον Κουνούνι, κάνει τον πάτσιμο. Δεν θα τελειώσει την φάση και έχουμε φάου που σφυρίζεται στον Ράνταλ, για τον οποίο είναι το πρώτο τρίτοματικό για την TTL ΕΚΑΕΛ στην πρώτη περίοδο. Προσπάθεια από τον Λέζιλι, σε αυτήν την φάση σφυρίχθηκε το φάουλ, δύο βολές για τον Κάκ του Αβουέλ. Εύστοχος στην πρώτη. Πρώτος πόντος στο παιχνίδι για την ομάδα της Λευκοσίας. Αν συνεχιστεί το παιχνίδι σε αυτό το ρυθμό, Μάρη, πάμε για χαμηλό σκορ. Προς το παρόν, γιατί το παιχνίδι δείχνουν διάθεση να παίξουν και δύο σκληρή άμυνα. Ναι, έχει ξεκινήσει με πολύ δυνατές άμυνες. Έχουμε δει συνολικά 4 πόντους και από τις δύο ομάδες. Τα πρώτα 3 αγωνιστικά λεπτά είναι λίγοι και φαίνεται ότι όντως ο πρώτος σκοπός των δύο ομάδων της Λαμινά προς το παρόν αυτός που δεν καταλαβαίνει τίποτα από την Ποβίσκη. Ο οποίος κάνει το 6-1 με το δεύτερο εύστοχο τρίποντο. Χάμφρι απέναντι στον Χλεποβίσκη σε ένα fade away. Εύστοχος ο Αμερικανός, double score 6-3, μειώνει στους 3 πόντους. Ανταλλάσσει και μια κουβέντα με τον Τρακανταράτα στον πάγκο του Τενθαλκον Αβουέλ. Υπεδούχη στην επίθεση με τον Αλεξίτς εδώ σε ρόλο point guard Μάριο, κάτι που ήδη έχουμε αναφέρει πριν συμβεί. Ρόμπερτ στην γωνία, θα κάνει τον πάσιμο, κλείνεται. Αλεξίτς έξω από τα 6-25, είναι άστοχος, μαζεύει πηδώντας πολύ ψηλά ο Μπάλτσα Ραντούνοβιτς. Στην επίθεση οι φιλοξενούμενοι με τον Χάμφρι να χάνει. Διαμαρτύρες από τον πάγκο του Απολίδια φάουλ. Τρέχει στην επίθεση με τον Αλεξίτς για τον Ρόμπερτς. Προσπίζει πάσιμο για τον Ράνταλ. Θα πάρει το φάουλ από τον Χάμφρι. Για τον οποίο είναι το πρώτο δεύτερο ματικό για τους φιλοξενούμενους. Δύο βολές για τον Ράιαν Ράνταλ. Ράιαν Ράνταλ, ο οποίος έκανε καλό παιχνίδι στον τέταρτο αγώνα με τον Κεραυνομάρη, έτσι. Ήταν πάρα πολύ καλός Κώστα, ο Ράιαν Ράνταλ, ο οποίος στη φετινή σεζόν ήταν από τους κορυφαίους της ομάδας της ΑΕΛ. Είχε κάποια σκαμπανεβάσματα, αλλά στην καλή του μέρα έστοχος στην πρώτη βολή, 7-3. Για τους υπεδούχους, Ράιαν Ράνταλ στην δεύτερη του βολή είναι άστοχος, μαζεύουν το rebound και δεύτερο φάουλ από τον Μιχάλη τον Κουνούνι. Χτύπησε στην προσπάθεια του να διεκδικήσει το rebound τον πρώην συμπαίκτη του Μπάλτσα Ραντούνοβιτς. 5:55 για την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου. Εδώ το φάουλ, καθαρό από τον Μιχάλη. Δεν είχε πρόθεση βέβαια, αλλά ήταν φάουλ. 7-3. Χάμφρι φαίνεται από ένα θέλει να τον χρησιμοποιήσει στον post-up. Υποπίεση του Χλεποβίσκη θα στοχίζει ο Χάμφρι, μάζεψε ο Άλεξης και κάνει παιχνίδι για την ΑΕΛ. Το πάσιμο έξω για τον Χλεποβίσκη. Σουτ για τρεις, αυτή τη φορά είναι άστοχος. Μακρινό rebound από τον Μπάλτσα Ραντούνοβιτς. Θέλει να τρέξει το Αβουέλ Ραντούνοβιτς. Δεν θα τελειώσει την φάση, θα πάρει το φάουλ από τον Άλεξης και για αυτόν το δεύτερο. 5 φάουλ για την ΑΕΛ, 2 για το Αβουέλ. Στα μισά της πρώτης περίοδου βλέπω μια διάθεση από πλευράς από ΑΕΛ να επιτεθούν στο καλαθιμάρι και αυτό προκαλεί και τα φάουλ που κερδίζουν και οι παίκτες του ΑΕΛ και φορτώνονται οι παίκτες της ΑΕΛ. Και φαίνεται πάρα πολύ Κώστα από το γεγονός ότι ο Ραντούνοβιτς πήρε αδέγκαμα στο τέταρτο του rebound και έτρεξε αμέσως, κατέβασε την μπάλα, πήρε μόνος του την επίθεση πριν προλάβει να οργανωθεί η άμυνα της ΑΕΛ. Ο Ραντούνοβιτς, ο οποίος έτσι αγίως έχει διασκελισμό, είναι μια φάση την οποία αν δεν φορτωθεί με φάουλ και μείνει στο παιχνίδι, θα την βλέπουμε συχνά. Και μιλήσαμε για πιο ψηλούς της ΑΕΛ που κάνουν παιχνίδι. Το ίδιο μπορεί να κάνει και ο Μπάλτσα Ραντούνοβιτς. Ένας παίχτης πριν 2 χρόνια, κορυφαίος κοινοτικός στην Κύπρο. Πέρσι βέβαια ήταν η χειρότερη του χρονιά. Φέτος παρουσιάζεται σαφώς βελτιωμένος.
2 στις 2 για τον Ραντούνοβιτς, 7-5. ΑΕΛ στην επίθεση με τον Κίνγκ στην γωνία να προσπείται το τρίποντο, κάνει το ράτμπασιμο έξω για τον Ράνταλ, ο οποίος θα κάνει βήματα, λάθος από πλευράς Τίτχελεγκ. ΑΕΛ είναι το δεύτερο και αυτό από τον Ράνταλ. 3 για το ΑΠΟΕΛ, ευκαιρία για τους γαλαζοκίτρινους της Λευκωσίας να ισοφαρίσουν ακόμη, να πάρουν και προβάδισμα με τρίποντο. 5-0-5 για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Για την ώρα ισορροπία στο παιχνίδι με κλειδί τις άμυνες για τις δύο ομάδες. Το ΑΠΟΕΛ παίρνει την μπάλα κοντά στο καλάθι, πάντα με στόχο τα φάουλ. Με ταμπλό άστοχος Ραντόγεβιτς θα μαζέψει πάνω από τον Άλεξιτς. Ξανά Ραντόγεβιτς, πήρε από τον Βάλσα Ραντούνοβιτς. Φάουλ από τον Χλεποβίσκι. Και αυτό είναι το έκτο ομαδικό για την ΑΕΛ, πρώτο για τον Μίχα Χλεποβίσκι. Δύο βολές για τον Βάλσα Ραντούνοβιτς, εύστοχος στο προηγούμενο ταξίδι στην γραμμή. Αστοχή στην πρώτη. Από το Μαυροβούνιο. Ύψους 6-9-2-0-6. 3-4 βολές συνολικά. Γεννημένος το 1980. 7-6. Άλεξιτς για τον Ράνταλ. Μπάλα δίνεται στην ΑΕΛ. Με το Κίνγκ έτοιμο για την επαναφορά. Έξω για τον Ρόμπερτς. Άλεξιτς. Κίνγκ απέναντι στον Λέσλι. Ρόμπερτς. Άρα μια δύσκολη προσπάθεια. Καλάθι και φάουλ από τον Ραντούνοβιτς. Καλάθι από τον Ρόμπερτς. Φάουλ από τον Ραντούνοβιτς. Είναι το πρώτο για τον Βάλσα Ραντούνοβιτς. Τρίτο ματικό για το ΑΠΟΕΛ. 9-6, ευκαιρία για να είναι μέσω τρίποντο με τον Ρόμπερτς. Εδώ παίρνει το rebound και στη συνέχεια το φάουλ από τον Ραντούνοβιτς. Συμπληρωματική βολή από τον Αμερικανό με Ισραηλινό διαβατήριο. Παίζει σαν κοινοτικός, ενώ σαν Αμερικανοί, σαν ξένοι παίζουν Ράντολ και Κίνγκ. Τρίτο τρίποντο, το ένα έμμεσο βέβαια για τους γηπεδούχους. 16, Λέσλι. Για τον Ραντόγεβιτς απέναντι στον Ράνταλ. Βήματα από την καλή άμυνα του Αμερικανού, βήματα από τον Ραντόγεβιτς. Πήγε ως με τον καλύτερο τρόπο στον διαιτητή. Και τον σταμάτησε και καλά έκανε ο συμπαίκτης του, ο Λέσκι. Συνέχεια στο παιχνίδι. 3-55 για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Ράνταλ. Ψάχνει χώρο για να κάνει τον πάσιμο απέναντι στον Ραντόγεβιτς. Αλλιώνει την προσπάθειά του ο Σέρβος. Ο Βοσνιό Σέρβος. Άστοχος ο Ραντούνοβιτς. Τρέχει στον εφηδιασμό η ΑΕΛ. Κίνγκ για τον Άλεξιτς. Τελειώνει την φάση. Άψογη εκτέλεση του εφηδιασμού από τους γεπηδούχους. 3,5 λεπτά για την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου, ξανά από σκορ 12-6. Διαφορά στους 6 για την ΑΕΛ, η μεγαλύτερη στο παιχνίδι. Κίνγκ απέναντι στον Τζερόμ Ρόμπερτς. Παίρνει το σκριν από τον Ραντόγεβιτς και από τον Χάμφρι. Απέναντι στον Χλεποβίσκι τώρα. Θα βρει τον Χάμφρι, ο οποίος θα καρφώσει εντυπωσιακά όμορφη φάση στο παιχνίδι. Ξέφυγε τις επιτηρήσεις του Ράντολ. Πήρε την καλή πάσα από τον Κίνγκ. Σηκώθηκε, κάρφωσε με επιπληκτικό τρόπο και μείωση στους 4. 12-8, 2-55 για την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου. Άρα στην επίθεση, αλλάζουν ωραία την μπάλα. Κίνγκ είναι άστοχος. Κάνουν την μπάλα παίκτες του ΑΠΟΕΛ. Και επιθετικό φάουλ από τον Άλεξιτς. Αυτό είναι πρόβλημα, γιατί είναι το τρίτο. Υπόδειξη από τον κύριο Σάντο. Διαμαρτύρεται ο Άλεξιτς για την φάση αυτή. Ενώ αλλαγές από τον Νίκο Μικλίνεκ. Περνάει στο παιχνίδι ο Ουρπάνας. Ξανά η φάση στην οποία διαμαρτύρονται οι γηπεδούχοι. Ο
8 φάουλ για την Αντίτια Λεγκάλ, 3 για τον τέταρτο Αποέλ. Εδώ Λέσλι παίρνει το δικό του rebound έξω για τον Χάμφρι Ανανιών, την επίθεση του Αποέλ χωρίς τον ανακοχρόνο βέβαια. Δεύτερη προσπάθεια μετά από την Χάμφρι και φάουλ από τον Ρόμπερτς. Είναι το πρώτο, έχουν περάσει από αρκετή ώρα το όριο των φάουλ. Οι παίκτες της ΑΕΛ, έντονες διαμαρτυρίες από τον προπονητή των γηπεδούχων στην γραμματεία. Φράγκι Κίνγκ στην γραμμή των βολών. Ευστόχησε στην πρώτη, είναι ο πρώτος πόντος για τον πρώην γαλαζοκίτρινο της Λεμεσού. 12-9 και τώρα 12-10. 2 στις 2 για τον Κίνγκ. Αποέλ 6 στις 8 βολές, ΑΕΛ 2 στις 3. Κουνούνης έχει επιστρέψει το παιχνίδι στην θέση του Αλεξίτς που κλώθηκε με 3 φάουλ. Κουνούνης για τον Ράνταλ δεν θα τελειώσει την φάση. Διαμαρτύρεται για φάουλ. Κίνγκ σηκώνεται και σουτάρει για 3. Είναι άστοχος. Τελειώνει την φάση ο Ραντόγεβιτς και φέρνει το παιχνίδι στην ισοπαλία. Ένα σερί 6-0 για το Αποέλ και το σκορ στο 12-12. Κουνούνης για τον Ουρπόνας. Ουρπόνας είναι άστοχος. Αποέλ στην επίθεση με την δυνατότητα να πάρει προβάδισμα για πρώτη φορά στο παιχνίδι. 1-32. Κίνγκ. Ζητάει το σκρίν από τον Χάμφρι, αλλά η κατεύθυνση από τον Κίνγκ σηκώνεται σουτάρι. Είναι άστοχος. Ήταν επιθετικό rebound. Δίνεται αμυντικό καλάθι και φάουλ για τον Λέσλι. Και προβάδισμα για τα Αποέλ. 12-14, 8-0 το σερί για την ομάδα της Λευκοσίας. Και έντονες οι διαμαρτυρίες από πλευράς ΑΕΛ. Να ξαναδούμε την φάση, παιδιά, καθώς ζήτησε και time out ο Ίγκορ Μικλίνιεξ. Εδώ η φάση. Τα δικά σας συμπεράσματα. Σηκώθηκε ο Αμερικανός του Αποελιασού, δεν υπήρχε παράβαση. Έξω ραν προηγήθηκε που πριν σηκωθεί για το σούτ, οπότε δεν έπρεπε να μετρήσει το καλάθι και απλά να δοθεί φάουλ. 12-14, πάμε για ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό μήνυμα και επιστρέφουμε. Ξανά μαζί κυρίες και κύριοι, απευθείας μετάδοση του πρώτου τελικού ανάμεσα σε DTL, ΕΚΑ, ΑΕΛ και Τέντανχον Αποέλ. 12-14 το σκορ για την φιλοξενούμενη ομάδα με ένα σερί 8-0, το οποίο μπορεί να ανέβει στο 9 με τον Χάμφρι στην γραμμή. 1-21 για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Μάριε. Κώστα το παιχνίδι, ΑΕΛ, απόντος του Μιλουτίν Αλέξης, θα περνάει από τα χέρια του Τζερόν Ρόπερτς, από τον οποίο ζήτησε τον Τράγκα Ράτσα της διεισδύσης. Και όταν δεν μπορεί να σκοράρει, καταρχήν αυτό θα γίνεται αφού γυρίσει μπάλα και υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Είπε στον παίχτη του να ψάχνει κάποιους ακροβολισμένους. Τρέχει το Αποέλ στην επίθεση με τον Ραντούνοβιτς να καρφώνει εντυπωσιακά και να τα λέει στον Ουρφόνας και ο κύριος Σάντος σωστά να του δείχνει την τεχνική ποινή. Ένα εντυπωσιακό κάρφωμα. Δείτε εδώ την αντίδραση στον αντίπαλο. Κάτι πρέπει να δούμε εκεί. Και ο κύριος Σάντος δεν είχε άλλη επιλογή από το να δείξει την τεχνική ποινή. 12-17 η πιο μεγάλη διαφορά για το Αποέλ. Δεύτερο φάουλ για τον Ραντούνοβιτς. Δύο βολές για τον Ουρπόνας. Άστοχος στην πρώτη. 1-0-2 για την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλεπτού. Δεύτερη βολή για τον Ουρπόνας. Η οποία ευστοχή, κατοχή για την ΑΕΛ. 13-17. Τζο
Ρομ Ρόμπερτς στην επαναφορά για τον Μιχάλη Κουνούνη. Κουνούνης, Ρόμπερτς, Βαντεχάρουρ Πόνας και Κίνγκ η πεντάδα για την ομάδα της ΑΕΛ. Με τη βασική πεντάδα η ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Ρόμπερτς από την γωνία σε σούτ τριών πόντων είναι εύστοχος. Λιώνει στον πόντο 16-17 και παίρνει φωτιά η εξέδρα. Καθώς νωρίτερα ήταν δυσαρεστημένη με τα σφυρίγματα. Το τρίποντο από τον Ρόμπερτς. Τρίτο για την ΔΕΛ ΚΑΕΛ. Αντούνοβιτς τον βάσιμο. Θα αφήσει την μπάλα στο αντικάπαλο Καλάθι. Έχουμε φάουλ. Από τον Μάικ Κίνγκ. Για τον οποίο είναι το δεύτερο. 2, 4, 7, 9, 10 φάουλ για από την ΑΕΛ στην πρώτη περίοδο. Το ΑΠΟΕΛ πλησιάζει στο όριο. Είναι στα 4. Είχε κάνει ένα σερί 11-0 νωρίτερα η ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Το 12-6 είχε γίνει 12-17, τώρα είναι στο 16-17. Ωστόσο ο Χάμφρι έχει τη δυνατότητα να αυξήσει την διαφορά του ενός πόντου που προηγείται η ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Πέρασε εκτός τον Πάλου Σαραντούνο στη θέση του ο Γρηγόρης ο Παντούρης. Άστοχος στην πρώτη βολή ο Χάμφρι. Δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. 16-18. Φράνκι Κίνγκ απέναντι στον Μιχάλη τον Κουνούνη. Ο οποίος αναλώνει τον χρόνο. 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση της ΑΕΛ. Μιχάλης Κουνούνης θα κάνει τον πάσιμο για τον Βάντε Χάρε. Ζητάνε φάου. Δεν δίνεται έντονες οι διαμαρτυρίες. Από έτσι την τελευταία επίθεση με τον Κίνγκ. Έξω για τον Λέσλι, πάτησε στην τελική γραμμή, στην εκπνοή του χρόνου. Λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο, βλέπετε, 89 εκατοστά. Κίνγκ σε σούτ τριών πόντων είναι άστοχος τέλος πρώτης περίοδου. Βρίσκει το ΑΠΟΕΛ να προηγείται με 16-18. Ένα καλάθι διαφορά για την ομάδα της Δευτοσίας. Μείνετε κοντά μας, πάμε στα πυρκάγια διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο κοντά σας με την περιγραφή της δεύτερης περίοδου. Λίγος του κυπέλου καλαθόσφαιρας ο ΠΑΠ την ερχόμενη Παρασκευή από την αίθουσα Ελευθερία ανάμεσα σε DTL EKL και Κεραυνό Cyprus College ζωντανά από τα συνδρομητικά κανάλια. Εδώ φάσεις από το παιχνίδι, δυνατό παιχνίδι με χαμηλό σκορ και κάποιες εντυπωσιακές φάσεις. Είχαμε δύο καρφώματα από πλευράς φιλοξενουμένων με Χάμφρι και Μπάλσα Ραντούνοβιτς. Ενώ από πλευράς ΑΕΛ τα περισσότερα καλάθια από την περιφέρεια, τρία τρίποντα. Είχε προηγηθεί με 12-16 η ΑΕΛ και μέσα σε 2,5 λεπτά κάνει ένα σερί 11-1 η ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Το 12-16 έγινε 12-17 και η περίοδος τέλειωσε με 16-10. Εδώ ήταν η φάση τελευταία για τους κυπεδούχους που ζήτησαν φάουλ έντονα από τον Πάνκο Μάριε. Μίλησε για την περιφέρεια Κώστα, για αυτήν μίλησε και ο κύριος Μικλίνιεξ στην Ανάπαυλα. Είπε στους παίκτες ότι πρέπει να γυρίσει η μπάλα, να απελευθερωθούν τα σουτ, διότι δεν έρχονται πόντι για την ΑΕΛ και αυτοί που έρχονται μεγάλη δυσκολία. Να ένα τρίποντο τώρα, αλλά είναι άστοχο από τον Ρόμπερτς. Από την άλλη, αντίθετα, θα επιτεθεί ο κύριος Ράτσα. Ζήτησε από τους παίκτες του να βάλουν την μπάλα μέσα στο καλάθι. Θα δούμε πάρα πολλές επιθέσεις από τον Ραντόγεβιτς και τον Χάμφρι. Ανακολουθήσουν τις οδηγίες του. Ήταν τακτική που εντοπίσαμε από το ξεκίνημα του αγώνα, Μάριε. Είναι καθαρή πρόθεση του Dragon Raja να φορτώσει τους παίκτες της ΑΕΛ με φάουλ. Ο Πόνας δεν θα τελειώσει την φάση, θα μαζέψει ο Χάμφρι και Παντούρης στην επίθεση. Θα
πάρει το φάουλ από τον Βάντε Χάρη και θα πάει στην γραμμή για δύο βολές. Ζήτησε έναν αντιαθλητικό σε αυτή τη φάση η του ΑΠΟΕΛ. Πρώτο φάουλ για τον Βάντε Χάρη, πρώτο ματικό για την ΑΕΛ στη δεύτερη περίοδο. Το σημαντικό από όλα, Μάρια, βλέπουμε ένα τέταρτο ΑΠΟΕΛ αποφασισμένο να καταφέρει κάτι εδώ στην Λεμεσό που δεν έχουν καταφέρει μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες. Κώστα, ο ΑΠΟΕΛ δεν έχει να χάσει κάτι. Γνωρίζει ότι πέσει με μια ομάδα η οποία έχει το αίτητο σε Κύπρο και Ευρώπη. Ήρθαν εδώ για να τα δώσουν όλα. Αν καταφέρει το ΑΠΟΕΛ, έχει τρεις προσπάθειες για να πάρει μια νίκη. Εάν βεβαίως διατηρήσει και η ομάδα της Λευκωσίας το απόλυτο της έδρας της, νομίζω ότι με το αυτό που μας δείχνει ο ΑΠΟΕΛ τουλάχιστον στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, μπορεί να τα καταφέρει. Δεν θα είναι έκπληξη αν στο τέλος γίνει, γιατί όπως έχει πάει μέχρι στιγμή στο παιχνίδι, το ΑΠΟΕΛ έχει και βάλει κάποια καλάθια ψυχολογίας, όπως τα καρφώματα του Χάμφρι, το καρφώμα του Ραντούνοβιτς, το follow του Ραντόγεβιτς, που νομίζω ότι βοηθούν τους παίκτες του Τραγκαράτσι. Και δεν έχει επιτρέψει στην άλλη να κάνει κάτι που έκανε την πρώτη αγωνιστική, όπου ξέφυγε νωρίς το σκοτ και δεν κοίταξε ποτέ πίσω. Κώστα, θα ήθελα να πω ένα στοιχείο του παιχνιδιού που μου κάνει εντύπωση. Η ΑΕΛ από ένα σημείο και μετά το δεύτερο τρίποντο του Χλεποβίτσκι, δεν της βγαίνουν τα τρίποντα και παίζει με την ίδια τακτική που παίζει και με τον Κεραυνό. Νομίζω ότι εντάξει, ζήτησε ο κύριος Μικλίνη εξ τα περιφερειακά σούτα, όμως πολλά από αυτά δεν γίνονται και με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Αυτό που έχω προσέξει είναι ότι η ΑΠΟΕΛ κάνει εξαιρετική προστασία του καλαθιού του και δεν επιτρέπει στους παίκτες της ΑΕΛ να πετύχουν καλάθια εύκολα. Ο Πόνας, πολύ καλή προσπάθεια, απέφυγε δύο αντιπάλους εκεί, τέλειωσε την φάση και μείωσε στο καλάθι 18-20, 2-2 το σκορ στο δεύτερο δεκάλεπτο ανάμεσα στις δύο ομάδες. Λέσλι ψάχνει τον διάδρομο έξω για τον Χάμφρι και αυτός ρα τον Ραντόγεβιτς. Δεν θα τελειώσει την φάση και θα πάρει το φάουλ από τον Βάντε Χάρε. Η τακτική του ΑΠΟΕΛ για την ώρα δουλεύει. Όχι φορτωμένη, αλλά βάρη φορτωμένη στα 12 λεπτά παιχνιδιού οι παίκτες της ΑΕΛ με σύνολο 12 φάουλ έναντι 5. Δεύτερο για τον Βάντε Χάρε, επιστροφή για τον Ράιαν Ράντος στο παιχνίδι. Πλεονέκτημα ύψους κάτω από τα καλάθια στην θέση του τσέτερ για το ΑΠΟΕΛ με τον Ραντόγεβιτς να συνεχίζει. Είναι στις βολές τώρα, ευστοχή στην πρώτη με ψυχραιμία ο Ραντόγεβιτς. Είναι η πρώτη φορά που πάει στις βολές. 14 βολές για το ΑΠΟΕΛ, 5 για την ΑΕΛ, 3 στις 5 γηπεδούχοι, 11 στις 15 τώρα του ΑΠΟΕΛ. Καθώς αστόχησε στην δεύτερη ο Ραντόγεβιτς. Ράιαν Ράντολ απέναντι στον Ραντόγεβιτς. Έχουμε φάουλ από τον Ραντόγεβιτς, για τον οποίο είναι μόλις το πρώτο, δεύτερο ματικό για τα ΑΠΟΕΛ στην δεύτερη περίοδο. Επιστρέφει το παιχνίδι ο Μπάλσο Ραντόνοβιτς στην θέση του Λέσλι. Ψηλώνει κι άλλο το σχήμα ξανά ο Τράγκαν Ράτζα. Ράιαν Ράντολ στην γραμμή για δύο βολές, είναι μία στις δύο, ένας πόντος στο παιχνίδι. Μειώνει στο καλάθι 19-21. 2 στις 2 σε αυτό το ταξίδι, 2 στις 3 συνολικά. Ίγκορ Μικλίνιεκς, εδώ ο Λετωνός προπονητής της ΑΕΛ, οδήγησε τους γαλατζοκίτρινους πέρσι στον τίτλο. Θέλει να το επαναλάβει, έχει μπροστά του όμως ένα αποφασισμένο αλλά και δυνατό ΑΠΟΕΛ. Επιθετικό το φάουλ από τον Παντούρη. Είναι το πρώτο για τον Γρηγόρη Παντούρη. Πέρασε από ΑΕΛ, Παναθηναϊκό και Απολλώνα. Η διαφορά στον πόντο 20-21. Διακοπή για να σκουπιστεί το παρκέ. Σε ένα παιχνίδι με χαμηλό σκορ και με όπλο τις άμυνες για τις δύο ομάδες.
Κουνούνης απέναντι στον Κιν. Ουρφώνας σε σου τριών πόντων, μέσα και έξω, επιθετικό το rebound από τον Κιν. Έχουμε φάουλ από τον Παντούρη, είναι το δεύτερο, τέταρτο μαντικό για το απόλυση, δεύτερη περίοδο. Δύο βολές για τον Μάικ Κιν και γρήγορη επιστροφή στο παιχνίδι για τον Λέσλι. Για τον Μάικ Λέσλι, πρώην παίκτη της Τενερίφης με αγγλικό διαβατήριο, αγωνίστηκε αυτός σαν κινητικός. Ο Αμερικανός, ύψος 6-3-1-89. Εδώ ο φάουλ περισσότερο από τον Χάμφρι ήταν και όχι από τον Παντούρη. Η DTL KL 6 στις 22 από την περιφέρεια, 3 στα 10 τρίποντα, 3 στα 12 τρίποντα. Από ΕΛ 15 στις 16 προσπάθειες, 5 στα 14 τρίποντα, 0 στα 2 τρίποντα. Κώστα, είχες πει από νωρίς ότι το παιχνίδι αυτό μάλλον θα πήγαινε στο χαμηλό σκορ. Να δούμε αυτή την προσπάθεια να δούμε σαν στόχο. Φαίνεται ότι η ΑΕΛ κάνει ό,τι και με τον Κεραυνό, δηλαδή μπορεί επιθετικά να μην κάνει την πολύ μεγάλη εμφάνιση που μας έχει συνηθίσει, όμως στην άμυνα κάνει την εμφάνιση που μας έχει συνηθίσει τουλάχιστον. Και έχει βγάλει και τρεις ευθυριασμούς. Και αναγκάζει τον Dragan Raja να ζητήσει το time out μετά το προβάδισμα της DTL KL με 24-21. Μείνετε μαζί μας. Για τους συνδρομητές της LTV, αυτός ο μήνας κρύβει μια μεγάλη πρόκληση. Ξανά μαζί κυρίες και κύριοι, καλοί μας φίλοι. Πρώτος αγώνας της τελικής φάσης του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Καλαθόσφαιρας ΟΠΑΠ ανάμεσα στην DTL, ΕΚΑ, ΑΕΛ και τον Τέταρχον από ΕΛΗ Πρωταθλήτρια απέναντι στην επίδοξη ομάδα. 24-21, 7-0-7 για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, 16-18 το πρώτο δεκάλεπτο, για την ώρα 8-3 η δεύτερη περίοδος για την γηπεδούχο ΑΕΛ που με όπλο την άμυνα, κάποιους ευθυριασμούς και έσοδα από την περιφέρεια κατάφερε να ξαναγυρίσει υπέρ της το παιχνίδι. Η διαφορά βέβαια είναι μικρή και το παιχνίδι δείχνει ότι θα κυλήσει έτσι ισορροπημένο μέχρι το φινάλε με χαμηλό πάντα σκορ. Μάριε. Έχουν κλείσει οι διαδρόμοι προς το καλάθι της ΑΕΛ κάτω από το καλάθι. Ο Dragan Raja Kosta, φίλες και φίλοι, ζήτησε από τον Ραντόγεβιτς να κάνει screen στους περιφερειακούς, ζήτησε διεισδύσεις. Έβαλε στο παιχνίδι και τον Νταλιμπάκης, ο οποίος είναι δυνατός παίχτης. Και καλός περιφερειακός. Ακριβώς. Και στην άμυνα δεν είναι ευχαριστημένος από τις επιστροφές των παιχτών του. Είπε ότι δεν επιστρέφουν πίσω και αυτόν τον λόγο έβαλε φινιδιασμούς για ΑΕΛ. Άλλη μια πολύ καλή άμυνα από πλευράς DTL EKL. Αναλώθηκαν τα 24 δευτερόλεπτα που είχε στην διάθεσή της η φιλοξενούμενη ομάδα για την επίθεση αυτή. Νέα επίθεση για τους γηπεδούχους με την εξέδρα. Το καλό είναι ότι θα δούμε γεμάτα γήπεδα στους τελικούς, Μάρη, έτσι. Έτσι φαίνεται, γιατί οι πληροφορίες υπάρχουν και είναι λογικό ότι και στο Λευκόδιο, στο δεύτερο παιχνίδι, θα πάει ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ. Ο κόσμος της ΑΕΛ δεδομένο πάντα είναι εδώ και γεμίζει το LTV Νίκος Σολομονίδης. Άρα στους φετινούς τελικούς, ναι, ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι θα δούμε γεμάτα γήπεδα. Στα τελευταία λεπτά έχει καταφέρει να πάρει την μπάλα κοντά στο καλάθι η ομάδα της ΑΕΛ, Μάριε, και έχουν μαζευτεί τα φάουλ τώρα από πλευράς ΑΠΟΕΛ. 3, 6, 9 για το ΑΠΟΕΛ από τα 5 που είχε, με σύνολο 11, 12-9 τα φάουλ. Να την κάρτα εδώ. Ευχαριστώ, Αναστάζια. Νομίζω, Κώστα, έστω και αργά μπήκε στο παιχνίδι, στο ρυθμό του παιχνιδιού, ο Μιχάλης ο Κουνούνης, ο οποίος στα τελευταία λεπτά οργανωτικά κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Ήταν λίγο εκτός κλίματος στο ξεκίνημα. Μια στις δύο βολές σε αυτό το ταξίδι ο Ράιαν Ράνταλ, 4-6 συνολικά, 25-21. Ο Dragan Raja ετοιμάζεται να περάσει στο παιχνίδι των Σίριτς. Ταλίπακιτς, διπλό το μαρκάρισμα για τον Ραντούνοβιτς. Και αυτός για τον Λέσλι Ταλιπακίτς, σε σου τριών πόντων είναι εύστοχος. Πρώτον τρίποντα από πλευράς από ΕΛ, δούλεψαν ωραία την μπάλα οι παίχτες των φιλοξενουμένων. Ρόμπερτς έξω για τον Κινγκ. Ρόμπερτς στην γωνία, κάνει τον πάσιμο. Δεν θα τελειώσει την πάση, θα πάρει όμως το φάουλ. Είναι από τον Ραντούνοβιτς, είναι το τρίτο.
ενώ επαναφέρει στο παιχνίδι τον Μίχαλ Χλεποβίσκι στην θέση του Ζητρούνα Τσουρπόνα. Ενώ περνάει ο Σίριτ στην Τσίριτ στην θέση του Φράνκι Κίνγκ. Δύο βολές για τον Τζερόμ Ρόμπερτς. Φάουλ από τον Ραντούνοβιτς, εγκινήσει 2-2 για τον Ρόμπερτς, ο οποίος είναι 3-3 συνολικά, ένα δίποντο και ένα τρίποντο στους 8 πόντους. Η διαφορά στους 3, 27-23. Τσίριτς το μπάσιμο, θα πάρει το φάουλ από τον Κίνγκ και γι' αυτόν το τρίτο. Δεύτερος παίκτης της ΑΕΛ με 3 φάουλ μετά τον Αλέξιτς. Ζητάνε δύο βολές, ο Άθος Χριστοδούλου δίνει την μπάλα πλάγια για το Αποέλ. Αναφορά με τον Ραντούνοβιτς, την έριξε την μπάλα στον Ράντολ. Έκανε το λάθος. Τρέχει ο Κίνγκ. Για τον Μιχάλη Κουνούνι επέστρεψε στην άμυνα του Αποέλ ωστόσο και απέναντι σε ισορροπημένη άμυνα δεν μπόρεσε να βγάλει τον ευθυνδιασμό αυτό η ομάδα της ΑΕΛ. Φωνάζει ο Ίγκορ Μικλίνιεξ, δίνει στο διεσκή ο Κουνούνις, μπάλα ξανά σε αυτόν, 8 δευτερόλεπτα. Αλλαγή κατεύθυνσης για τον Κίνγκ στην γωνία, baseline drive, σούτ από μέση απόσταση είναι άστοχος, τρέχουν τα Αποέλ 3-2-2 με τον Λέσλι για τον Τσίριτς, ποιος θα τελειώσει την φάση και μειώνει στον πόντο, 27-26. 4:55 μετά το time out του Dragan Raja, ανακάμπτει Μάρια του Αποέλ. Ναι, και πρέπει να πούμε ότι στην τελευταία επίθεση της ΑΕΛ χάθηκε πάρα πολύ χρόνος από την γύρισμα της μπάλας και τώρα έχω την εντύπωση ότι η ΑΕΛ θα πρέπει να προσέξει γιατί το Αποέλ σιγά σιγά θα επιστρέψει στο παιχνίδι αν συνεχίσει η ΑΕΛ να τους δίνει τις ευκαιρίες. Δεν χάνει την ευκαιρία όμως ο Ρόμπερτς εδώ με προσποίηση να αποφύγει τον προσωπικό του αντίπαλο, να φέρει την μπάλα πιο πλάγια πίσω από τα 6-25, να σηκωθεί και να ευστοχίζει και να φέρει την διαφορά στους 4. 30-26 πραγματικό ντέρπι. Εδώ στο Old Tivinico Σολομονίδης. Ραντούνοβιτς. Για τον Ραντόγεβιτς καλή άμυνα από τον Χλεποβίσκι. Τρέχει με τον Ρόμπερτς έξω για τον Κίνγκ. Σε σου τριών πόντων. Το τσίπιν δεν θα πιάσει Ryan Randolph, θα τελειώσει την φάση. 32-26 εδώ ο Ryan Randolph. Θα φτάσει στους 6 πόντους, είναι το πρώτο καλάθι, το σχεδιάζει προηγούμενοι 4 πόντοι από την γραμμή των βολών. 3:45 για την ολοκλήρωση του πρώτου μηχρόνου. Λέσλι, σε σου 2 πόντων δεν είναι καλό, μαζεύει ο Ραντόγεβιτς. Με φάουλ, η άμυνα από τον Χλεποβίσκι. Θα στείλει τον Ραντόγεβιτς στην γραμμή, είναι το δεύτερο για τον Χλεποβίσκι, τέταρτο ομαδικό για την DTL ΕΚΑ ΑΕΛ. Διαμαρτύρεται ο Πολωνός ότι δεν υπήρχε φάουλ στον Αντώνη Δημητρίου. Νομίζω υπήρχε φάουλ. Άστοχος ο Ραντόγεβιτς στην πρώτη βολή. 10-13 στην DTL ΕΚΑΕΛ, 11-16 ο Ντεταλκόν Αποέλ. 6-17 δίποντα οι φιλοξενούμενοι, 5-14 η Γηπεδούκη. 12-17 η φιλοξενούμενη ομάδα. Μειώνει στους 5 ο Ραντόγεβιτς και θα καθίσει στον πάγκο για ξεκούραση. Μετά από 16,5 λεπτά συμμετοχής συνεχόμενα, 32-27 πέρασε στη θέση του Χάμφρι. Μείνει διακοπή για να σκουπιστεί το παρκέ στην άλλη πλευρά, δεξιά του καλαθιού των φιλοξενουμένων. Έξι, 9 το σκορ στην δεύτερη περίοδο για τους υπεδούχους.
33 και 38 για την ολοκλήρωση του πρώτου μηχρόνου. Αρκετή διακοπή, εδώ και η αγαπητή Δέσποινα από την γυναικεία ομάδα της Δίτχελεγα ΑΕΛ, η οποία προηγείται 2-0 στην τελική φάση. Το Αχιλλέα Κέβι, Ιμπίριαλα, ναι Μαρία. Μακάρι να είναι καλά η χορηγία, αλλά εμείς έχουμε χάσει τον μπούσουλα μας. Απέναντι στον Αχιλλέα Καϊμακλείου. Μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του τίτλου. Είναι η διακοπή στο παιχνίδι. Οι προπονητές, οι διαιτητές ζήτησαν να παίξουν να περάσουν στον πάγκο. Τώρα τους φωνάζουν και θα επαναρχίσει το παιχνίδι. Εδώ και η κυρία Παλάλας. Νομίζω πολύ καθοριστικό το πρώτο παιχνίδι, το γνωρίζουν τα από Ελμάρια και θέλουν να σπάσουν την έδρα από το πρώτο παιχνίδι. Πάντα στις σειρές που κρίνονται στις τρεις νίκες, Κώστα, το πρώτο και το δεύτερο παιχνίδι είναι το πιο σημαντικό. Διότι κυρίως για την φιλοξενούμενη ομάδα, αν καταφέρει να πάρει την νίκη και κάνει το 0-1, πλέον θα είναι πολύ καθοριστικό το δεύτερο στην έδρα της. Πιεστική. Επίθεση πολύ ψηλά κάτω από το αντίπαλο καλάθι από τους King και Ράνταλ. Υποχρεώνουν τον Λέσλι να κάνει την παράβαση, να πατήσει στην τελική γραμμή. Και επαναφορά για την ΑΕΛ. Ρόμπερτ στην γωνία για τον King. Παλάλας από τα δεξιά απέναντι στον Τσίρι. Επίθεση από τον Παλάλα για τον Ράνταλ. Καλάθι και φάουλ. Άρχισε να κάνει εκπληκτική δουλειά ο Μιχάλης Κουνούνης, τον ψυχίζουμε τον Παλάλα. Μιχάλης Κουνούνης, απολογούμαστε και σε αυτόν και στους φίλους σε εσάς. Κάνει καλό παιχνίδι για την Οραμάριε. Από ένα σημείο και μετά έχει πάρει τα πάνω του Κώστα. Έχει βγάλει αρκετές ασίστ. Και καμιά φορά βλέπουμε τους πόντους, όμως η αλήθεια είναι ότι οι ασίστ μερικές φορές λένε πάρα πολλά. Να μην ξεχνάμε ότι εντάξει, είναι άλλο το επίπεδο, όμως στο NBA ο κορυφαίος παίκτης των τελευταίων δύο χρόνων ανοιχνύεται από τις ασίστ και όχι από τους πόντους. Και μιλάμε για τον Στίβ Νάσιο. Στο τριών πόντων εύστοχο από τον Μπάλσα Ραντούνοβιτς. Γύρισε κάτι, είπε πάλι στον Ζητρούνα Σουρπόνα. Ο Πόνας δεν ξέρω αν χρονολογείται κόντρα μεταξύ των δύο. Ας την κρατήσουν σε φιλικό επίπεδο την κόντρα. Μείωσε ο Ραντούνοβιτς στους τέσσερις. Μίχαλ Χλεποβίσκι, ο πολύ μακριά σε σου τριών πόντων, το rebound από τον Οντάλι Μπαγκίτς και ευκαιρία για τα πόλη να μειώσει ακόμη περισσότερο με τον Τσίριτς. Λέσλι στη γωνία εντενώς ο μόνος σε σου τριών πόντων, είναι άστοχος επιθετικό το rebound από τον Χάμφρι, θα τελειώσει την φάση, θα μειώσει στους δύο, 34-32 με τον Χάμφρι, θα φτάνει στους 10 πόντους, πρώτος παίκτης για τα πόλη σε διψήφιο αριθμό πόντων, time out της Οικονομικ Κλίνιεξ, μείνετε κοντά μας, πάμε στα πυρκάγια διαφημίσεις. Επιστροφή στην απευθείας μετάδοση από την αίθουσα του Νίκο Σολομονίδη στην Λεμεσό. Τίτιελ ΕΚΑΕΛ Τέταρχον ΑΠΟΕΛ 34-32 σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι. 2-25 για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου με τις δύο ομάδες να μην μπορούν να ξεφύγουν η μία της άλλης κοντά στο σκορ. Η μεγαλύτερη διαφορά δεν ξέφυγε των 7 βαθμών. 7 πόντων με συγχωρείτε. Βραχία κεφαλή για τους γηπεδούχους. Εντάξει, εδώ και σε γενικές οδηγίες Κώστα ο κύριος Μουκλίνιεξ για την κυκλοφορία της μπάλας για αυτά τα τελευταία 2-25. Δεν θέλει να γίνονται λάθη, ούτε βεβαιασμένα σουτ. Θέλει η ομάδα του να πάρει τις καλύτερες δυνατές επιλογές και να ξαναχτίσει μια διαφορά. Κουνούνης απέναντι στον Λέσλι για τον Χλεποβίσκι. Κουνούνης στην γωνία για τον Χλεποβίσκι. Δεν θα τελειώσει την φάση. Επιθετικό το rebound από τον Πόνας. Το τσίπ είναι από τον Χλεποβίσκι. Από τον Ράνταλ είναι 10 πόντους, δεύτερος παίκτης της ΑΕΛ σε διψήφιο αριθμό πόντων, διαφορά ξανά στους 4. 36-32 ο Χάμφρι απέναντι στον Ράνταλ. Φέιταγουέ από τον Χάμφρι είναι, τελειώνει την φάση. Ξανά στο καλάθι διαφορά με τον Χάμφρι, πρώτο σκόρε στο παιχνίδι στους 12 πόντους.
και μοναδικός παίκτης του ΑΠΟΕΛ με διψήφιο αριθμό πόντων, κοντά ο Ραντούνοβιτς στους 8. Άρχισε την επίθεση με τον Κουνούνι για τον Ρόμπερτς, θα πει όχι ο Χάμφρι. Τρέχει ο Ραντούνοβιτς. Με τα μπλόδες θα τελειώσει την φάση. Πάτησε στην τελική γραμμή ο Ορφώνας, ζήτησε φάουλ ο Ραντούνοβιτς, μπάλα έξω για το ΑΠΟΕΛ. Με 24 δευτερόλεπτα στην διάθεσή του βέβαια, έγινε επαναφορά Λέσλι για τον Τσίριτς. Στην γωνία Χάμφρι. Τσίριτς σε σούτ τριών πόντων, είναι άστοχος, μαζεύει ο Κλέποβις. Για τον Κουνούνι, θέλει να τρέξει η ΑΕΛ. Ράνταλ, θα τελειώσει άλλη μια φάση για την ομάδα της ΑΕΛ. Ράνταλ στους 12 πόντους, άλλη μια assist για τον Μιχάλη Κουνούνι από πολύ μακριά, εξαιρετική πάσα. Μαρία, έτσι. Για τον είδε από την ώρα που κατέβασε την μπάλα, του έδωσε μια εξαιρετική γρήγορη πάσα με το αριστερό χέρι. Και ο Ράνταλ του δίκαιωσε ένα λεπτά. Λάθος από τον Ράνταλ, κλέβουν οι του ΑΠΟΕΛ. Την προσπάθεια του Δαλή Μπάκιτς, μπάλα στα χέρια του Λέσλι. Ραντούνοβιτς στην γωνία. 37 λεπτά για την ολοκλήρωση της περίοδου, 15 για την επίθεση του ΑΠΟΕΛ. Ραντούνοβιτς απέναντι στον Κουνούνι, αλλαγή κατεύθυνσης. Ένα κάτι σε steel finger roll, μαζεύει ο Μιχάλης Κουνούνις. Κοιτάει και τον χρόνο, όλος ο χρόνος στην διάθεση της BTL ΑΕΛ, που προηγείται με 4 πόντους, 38-34. 8 δευτερόλεπτα. Μιχάλης Κουνούνις απέναντι στον Λέσλι, θα κάνει τον πάσιμο. Μπάλα έξω για τους γηπεδούχους, αλλά με 2,5 δευτερόλεπτα. Φωνάζει για την άμυνα ο Τρακαναράτζα. Ρόμπερτς από πολύ μακριά λιώνει την προσπάθειά του ο Τσίριτς με καλή άμυνα. Τέλος πρώτου ημιχρόνου, βρίσκει την ΑΕΛ να προηγείται με τη μικρή διαφορά των 4 πόντων, 38-34, 22, 16 το σκορ στην δεύτερη περίοδο για την ομάδα της DTL ΕΚΑΕΛ απέναντι στον Dental Court από ένα εξουθενωτικό πρώτο ημίχρονο και για τις δύο ομάδες με δυνατό ρυθμό, αρκετό ξύλο κάτω από τα καλάθια, σε εισαγωγικά ξύλο βέβαια, μιλάμε για δυναμικές διεκδικήσεις των rebounds και με σύνολο φάουλ 25-14 για τους γηπεδούχους, 11 για τους φιλοξενούμενους. Εδώ και τα στατιστικά, δίνουμε μικρόφωνο στον Σάρκο Μάριο. Δίπλα μου ο Πάμπος ο Μιχαηλίδης, ο οποίος βλέπει τις σημειώσεις του, προβληματισμένος, θα τον ρωτήσουμε να μας πει πώς είναι το πρώτο ημίχρονο. Εμείς είδαμε έναν πραγματικό πόλεμο στο παρκέ με την καλή εννοία, κύριε Μιχαηλίδη. Εντάξει, είναι ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι, κάτω στις άμυνες, με πάρα πολλά δυνατά μαρκαρίσματα και αυτό να είναι γεγονός. Εμείς νομίζω ότι αμυντικά πήγαμε καλά, διότι το πρώτο δεκάλεπτο είχαμε προβλήματα από ό,τι είδατε όλοι με τα φάουλ, με αποτέλεσμα ο αντίπαλος να είναι συνεχώς στις ελεύθερες βολές. Εντάξει, δεύτερο μήχρο νομίζω ότι πήγαμε καλύτερα. Θέλουμε περισσότερη προσπάθεια στο αμυντικό ρυπαμόντος, ώστε να τρέξουμε για να βρούμε τα εύκολα καλάθια. Ελπίζω το τρίτο και τέταρτο δεκάλεπτο να τα παίξουμε ακόμα καλύτερα και να τα καταφέρουμε. Πόσο αλλάζουν τις ισορροπίες τα τρία φάουλ του Κιν και του Άλεξη από πλευράς ΑΕΛ και τα τρία του Ραντούνοβιτς από πλευράς ΑΠΟΕΛ? Εντάξει, σίγουρα αλλάζουν οι ισορροπίες. Ο Άλεξα είναι ένας παίκτης που μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα μέσα στο γήπεδο. Αυτή τη στιγμή πρέπει να μένει έξω γιατί έχει πάρα πολύ παιχνίδι. Εντάξει, όμως υπάρχουν πιστεύω ανάλογοι καλαθοστές που θα δουν την κατάσταση. Ευχαριστώ. Αυτή είναι η σκοπιά με την οποία είδε ο Πάμπος Μιχαηλίδης το πρώτο ημίχρονο. Να ακούσουμε και πώς βλέπουν από πλευράς φιλοξενουμένων τα πρώτα δύο δεκάλεπτα. Λοιπόν, μαζί μας ο κύριος Τσανγκαρίδης. Κύριε Τσανγκαρίδη, 38-34, ο ΑΠΟΕΛ πίσω με 4 πόντους διαφορά. Πώς είναι το πρώτο ημίχρονο? Νομίζω ότι 4 πόντους δεν είναι κάτι το οποίο είναι το φοβόμαστε. Εκείνο το οποίο πραγματικά βλέπουμε είναι ότι διεξάγεται ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Η διαφορά εκεί των 4 πόντων είναι από μικρά λάθη, είτε δικά μας και η ΑΕΛ και δύο ομάδες. Εκείνο το οποίο πρέπει να πω ότι
η ομάδα η οποία θα αλλάξει τον ρυθμό, να αποφύγει τα λάθη, να είναι πιο ψύχρεμη και να μην κάνει πεδαριώδη λάθη, πιστεύω ότι θα είναι η νικήτρια. Όμως πιστεύω ότι θα συνεχιστεί στο ίδιο στυλ, γιατί βλέπουμε δύο ομάδες οι οποίες παίζουν και ματουμάν και ζώνη και πιέζουν όλο το γήπεδο και αλλάζουν τους παίχτες. Πραγματικά είναι ένα παιχνίδι το οποίο τιμά την καλαθόσφαιρα στην Κύπρο. Να σας κάνω την ίδια ερώτηση που έκανα και του κύριου Μιχαηλίδη. Πόσο αλλάζουν τις ισορροπίες του αγώνα, τα τρία φάουλ του Άλεξιτς και του Κία από πλευράς ΑΕΛ και του Ραντούνοβιτς από πλευράς ΑΠΟΕΛ? Κοιτάξτε, σε τέτοια παιχνίδια οπωσδήποτε τα φάουλ είναι σημαντικά, αλλά και οι δύο ομάδες διαθέτουν πλειάδα παιχτών οι οποίοι είναι, όπως είδαμε, έτοιμοι. Πιστεύω ότι περισσότερο είναι στα λάθη, στα πεδαριώδη λάθη που θα πετύχει η διαφορά. Πουθενά άλλου. Μέχρι τώρα είναι ισορροπία το ίδιο, 50-50. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Αυτά και από τον κύριο Τσαγκαρίδη. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό μήνυμα και επιστρέφουμε σε ένα μήλεπτο κοντά σας. Μάλλον όχι, να παραμείνουμε. Υπάρχει μια απονομή. Μάρια, να πιέσουμε λίγο εδώ τον Άγγελο Μενελάου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ποδοσφαιρικής ΑΕΛ. Εδώ ο Άγγελος Μενελάου. Να μας πει μια κουβέντα για την απονομή. Κύριε Μενελάου, πιέστε μας μια κουβέντα για την απονομή. Τι ακριβώς γίνεται? Είναι το δώρο που απονείμεται στον τυχερόν ποδοσφαιριστή της Ακαδημίας ΑΕΛ, της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου. Είναι μια τηλεόραση Samsung 32 ιντζών και θα το παραλάβει ο πατέρας του παιδιού, του ποδοσφαιριστή μας Μάριου Δημητρίου. Μάλιστα, δούμε την απονομή. Μάριος Δημητρίου λοιπόν, ο τυχερός, και σε καλή μεριά λένε. Μια καλή... να βλέπει τις απευθείας μεταδόσεις από τα συνδρομητικά κανάλια και της καλαθόσφαιρας, αλλά και του ποδοσφαίρου και των άλλων αθλημάτων. Αφού ταλευθούν το εκτόπισμα των Ραντόγεβιτς και Χαμφρί, η ΑΕΛ δούλεψε με την περιφέρεια του Χλεμποβίσκη στο ξεκίνημα κατά πρώτο λόγο, στη συνέχεια και του Ρόπερτς, ο οποίος είναι ο δεύτερος σκόρερ με 11 πόντους. Το ΑΠΟΕΛ όμως ανέκαμψε, το 12-6 το μετέτρεψε σε 12-17 με ένα σερί 11-0. Αντέδραση ΑΕΛ, έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο με 16-18. Στο δεύτερο δεκάλεπτο η ΑΕΛ πήγε δυνατά, κατάφερε να περάσει γρήγορα μπροστά, αλλά με μικρό προβάδισμα, και να το διατηρεί μέχρι το τέλος της περίοδου, μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, στέλνοντας την μπάλα και αυτή κοντά στο καλάθι, με τον Μιχάλη Κουρούνη να κάνει καλό παιχνίδι, να κάνει τις διεισδύσεις και να δίνει εξαιρετικές πάσεις. 4 ασίς στο σύνολο και να φέρει τα εύκολα καλάθια, κυρίως από τον Ράνταλ, ο οποίος έφτασε στους 12 πόντους. Βέβαια, ο Ράνταλ είχε πάρει και 3 επιθετικά rebounds, τα οποία μετέτρεψε σε δίποντα καλάθια. Έτσι φτάσαμε στα μισά της αποψινής μας διαδρομής, με τις δύο ομάδες πολύ κοντά στο σκορ, 38-34, και όπως παραδέχθηκαν και οι δύο βοηθοί προπονητές, το παιχνίδι θα παιχτεί μέχρι το φινάλε. Εδώ ο κύριος Φυσεντζίδης μας λείπει πολύ. Από τους κορυφαίους παράγοντες που γνώρισε η καλαθόσφαιρα. Βέβαια παραμένει κοντά στο άθλημα, έστω και από την εξέδρα, και στην αγαπημένη του ομάδα του ΑΠΟΕΛ, αλλά και στην δεύτερη του αγάπη, όπως παραδέχτηκε ο ίδιος παλιότερα, που είναι η ΑΕΛ. Ένας σωστός παράγοντας και ένας αγνός φύλαφος. Όλα έτοιμα για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Πρώτη επίθεση για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. ΑΠΟΕΛ που ξεκινά με Τσίριτς, Κίνγκ, Λέσλι, Χάμφρι και Ραντόγεβιτς. Τσίριτς θα κάνει την προσπίση, αλλά θα κάνει και βήματα ταυτόχρονα. Άλλο ένα λάθος από πλευράς ΑΠΟΕΛ, νούμερο 11, με συγχωρείτε. Είναι το πρώτο για τον Τσίριτς. 5 τα λάθη για την ΑΕΛ. Είδαμε και στην τάκτα νωρίτερα 22 τα rebound στο πρώτο ημίχρονο για τους φιλοξενούμενους
20 για την ΑΕΛ. Εδώ ο Ράνταλ απέναντι στον Ραντόγεβιτς. Δεν θα τελειώσει την φάση. Λέσλι θέλει να βγάλει το ΑΠΟΕΛ στην επίθεση. Κίνγκ προς πίση, αλλά θα κλειστεί στη γωνία. Έξω για τον Λέσλι. Γυρίζουν το ΑΠΟΕΛ. Ραντόγεβιτς για τον Χάμφρι. Πετάει την μπάλα. Διπλές και τριπλές άστοχες προσπάθειες. Τελικά μαζεύουν οι του ΑΠΟΕΛ με τον Κουνούνι για τον Ράνταλ να μην τελειώνει την φάση και να χάνει το rebound από τον Λέσλι. Σου τριών πόντων εύστοχο από τον Φράγκι Κίνγκ απέναντι στην παλιά του ομάδα. Λεποβίσκι ξεκίνησε με τρίποντο το πρώτο ημίχρονο, εδώ θα στοχίσει. Rebound ομαδικό για το ΑΠΟΕΛ που μείωσε στον πόντο και πάει στην επίθεση για το προβάδισμα. Μάρια, νέα από τους πάγκους. Οι δύο προπονητές τα είπα στους παίκτες τους. Πιο προβληματισμένος μου φάνηκε Κώστα ο Ίγκορ Μικλίνιεξ. Ας πω την αλήθεια, για τον Ντράγκα Ράτσα ήταν λίγο πιο ήρεμος. Είπε στους παίκτες του να συνεχίσουν με τον ίδιο ρυθμό όπως το πρώτο ημίχρονο. Ο κ. Μικλίνιεξ ρισκάρει, έβαλε τον Άλεξη στο παιχνίδι. Αυτό που βλέπουμε στα πρώτα λεπτά, Κώστα, θα το έχεις διαπιστώσει και εσύ, είναι πολλά λάθη. Και από τους παίκτες και των δύο ομάδων. Έκανε πρώτα το λάθος ο Άλεξης και στη συνέχεια ο Κίνγκ. Ναι, και το αναφέρω γιατί εκεί που μιλούσαμε εμείς, όχι το παιχνίδι μπορεί να κριθεί κάτω από τα καλάθια, στην περιφέρεια, ο κ. Τσανκαρίδης πιστεύει ότι θα κριθεί στο ποια ομάδα θα κάνει τα περισσότερα ίσως λάθη. Εδώ δούλεψε σαν point guard ο Μιλουτίν Άλεξιτς, έδωσε στον Ράνταλ, ο οποίος πήρε το φάουλ πρώτο από τον Φράγκι Κίνγκ. Ράιαν Ράνταλ θα πάει στην γραμμή για δύο βολές. Ράνταλ 4 στις 7 βολές, 4 στα 9 δίποντα στους 12 πόντους, 4 rebounds, 3 από αυτά επιθετικά. 8 τα επιθετικά για την ΑΕΛ, 7 για τον τέταρχον από τον Ράνταλ. Άστοχος στην πρώτη βολή, 48-50% ευστοχία. Μία στις δύο σε αυτό το ταξίδι, 5 στις 9. Πίεση ψηλά από τους παίκτες της ΑΕΛ. Σίριτς, εδώ ζήτησαν βήματα. Συνέχεια στο παιχνίδι, Κίνγκ. Και φάουλ από τον Κουνούνι, για τον οποίο είναι το τρίτο. Τρίτος παίκτης της DTL ΕΚΑΕΛ με τρίτο φάουλ, διαμαρτυρίες από τον πάγκο των γηπεδούχων. Ξανά η φάση, Αντόγεβιτς, Κουνούνι στο φάουλ, σφυρίχτηκε πάνω στον Φράγκι Κίνγκ. Επίθεση για τα ΑΠΟΕΛ. Γυρίζουν οι φιλοξενούμενοι της Σίριτς. Στην γωνία έκανε βήματα. Στην πολύ καλή άμυνα των γηπεδούχων. 7,5 λεπτά για το τέλος της τρεις περίοδου. 39-37. 1-3 το σκορ στο τρίτο δεκάλεπτο. Για τους φιλοξενούμενους απάντηση με τον Μιχάλ Κλεποβίσκη στο πάσιμο από τον Μιλουτίν Άλεξιτς. 41-37. Τράγκαν Ράτσα τα βάζει με τον Τσίριτς. Καλή άμυνα από τον Κουνούνι. Άλεξιτς θέλει να τρέξει για τον Κλεποβίσκη. Δεν θα τελειώσει την φάση. Μπάλα έξω για τους φιλοξενούμενους. Θυμάζεται να περάσει το παιχνίδι ο Μπάλσα Ραντούνοβιτς. Αυτά είναι λάθη Μάριε. 4 εναντίον 2. Όταν δεν τελειώνουν οι φάσεις, το πληρώνεις με τρίποντο, ναι, από τον Τσίριτς. Ο οποίος απαντάει. Εδώ τα λάθη για τις δύο ομάδες, η διαφορά στον πόντο ξανά, 41-40. Εκεί που θα πει είναι το σκόρτο 43-37. Ρόπερτς, Κλεποβίσκι, Άλεξιτς. Πήγε να εκμιέψει το επιθετικό φάουλ ο Τσίριτς, ωστόσο υπέπεσε στο φάουλ, είναι το πρώτο προσωπικό για τον Σίριτς, δεύτερο ματικό για τους φιλοξενούμενους στην δεύτερη περίοδο.
άλλαξε γνώμη ο Τράγκαν Ράτζα μετά το τρίπον το Μάριε που πέτυχε ο Τσίριτς, δεν τον απέσυρε και τράβηξε πίσω τον Μπάλσα Ραντούνοβιτς που ήταν έτοιμος να τον περάσει στο παιχνίδι. Από τη στιγμή που έχει και τρία φάουλ ο Ραντούνοβιτς δεν θα πάθει μεγάλη ζημιά ο Αποέλ, αν μείνει στο παιχνίδι ένα Τσίριτς ο οποίος σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο έχει βγει πάρα πολύ δυνατά. Στο ένας εναντίον ενός απέναντι στον Φράνκι Κινγκ βγήκε νικητής ο Μιχάλης Κουνούνης. Πέτυχε το καλάθι πρώτο του στο παιχνίδι, στην πρώτη του προσπάθεια για καλάθι. Είχε στηριχτεί στην οργάνωση του παιχνιδιού και στις πάσεις. Εδώ Κινγκ προσπίδε το τρίποντο, Τσίριτς θα σουτάρει για τρεις. Είναι άστοχος επιθετικό rebound από τον Χάμφρι. Τσίριτς θα πει όχι. Ο Μιχάλ Χρεποβίσκι που κάνει εξαιρετικό παιχνίδι αμυντικά. Άλλ στην επίθεση για τον Άλεξιτς, θα πιούν όχι δύο φορές οι παίκτες του Αποέλ. Πρώτα με τον Χάμφρι και στη συνέχεια με τον Λέσλι, νέες διαμαρτυρίες για φάουλ, επίθεση για τον Αποέλ. Με τον Κινγκ απέναντι στον Χάμφρι και φάουλ από τον Πολωνό. Είναι το τρίτο και τεχνική ποινή στον πάγκο της ΑΕΛ. Τέταρτος παίκτης της ΑΕΛ με τρίτο φάουλ. Κινγκ, Κουνούνις, Άλεξιτς και Χλεποβίσκι. Ραντούνοβιτς μόνο από πλευράς αντέθαρτον από ελ. Εύστοχο στην πρώτη βολή ο Χάμφρι. Μειώνει στο καλάθι 43-41. Λογικά θα έχουμε και κατοχή για το Αποέλ. Όχι. Δεν δόθηκε τεχνική ποινή, ήταν λάθος δικό μου, απλά ήταν υπόδειξη του φάουλ. Από τον Χλεποβίσκι. Εδώ το φάουλ από τον Κινγκ είναι το δεύτερο, προσωπικό και τρίτο ομαδικό. Έγινε επαναφορά, Κουνούνης ξανά απέναντι στον Κινγκ. Αλλίωση της προσπάθειας μάλλον τάπα από τον Ραντόγεβιτς στον Χλεποβίσκι, επίθεση για το Αποέλ. 43-42. Χάμφρι απέναντι στον Χλεποβίσκι, θα του πει όχι εντυπωσιακά ο Πολωνός και για ελ στην επίθεση. Ζητάει και φάουλ εδώ ο Αλεξίτς, γύρισε, κοίταξε τον διαιτητή, πέτυχε το καλάθι 45-42 στα μισά του τρίτου δεκαλέπτου. Εντυπωσιακό παιχνίδι με τις δύο ομάδες να ανταλλάσσουν καλάθια. Ετοιμάζει τον Ραμόν Βαντεχάρε, ο Ίγκορ Μικλίνιες, Κινγκ. Κλείνεται στην γωνία, έξω για τον Λέσλι και αυτό για τον Τσίριτς. Ολοκληρώθηκαν τα 24 δευτερόλεπτα. Και έχουμε time-out που έχει ζητήσει ο Τράγκαν Ράτζα. Η ομάδα του 3 πόντους πίσω στο σκορ. Μείνετε κοντά μας. Πάμε στα πυργάκια διαφημίσεις. Τα δύο μπροστά είναι τη ΛΕΚΑΕΛ με 3 πόντους. 7-8 το σκορ στο τρίτο δεκάλεπτο σε 6,5 λεπτά που έχουμε παίξει εδώ στο Ελφυρνικό Σολομονίδης για την ομάδα του Τένθαλκον από ελ. Time out ζητήσε ο Τράγκαν Ράτζα και για το οποίο θα μας ενημερώσει ο Μάριος Χατζηστιμπής. 7-8 το επιμερούσκο. Κώστα, όμως έχω την εντύπωση ότι από πλευράς θεάματος παρακολουθούμε το καλύτερο δεκαλεπτό. Η μπάλα κατεβαίνει, έχουν γίνει κάποια λάθη βεβαίως, όμως υπάρχει πολύ καλός ρυθμός και από τις δύο ομάδες. Να πούμε ότι ο κύριος Ράτσα έδωσε απλές οδηγίες με πιο απλή απόλεση στο pick and roll που ζήτησε από τους παίχτες του. Στην προηγούμενη φάση δεν είχε γίνει. Εδώ έχουμε τρίποντο από τον Ρόμπερτ, 48-42. Ζήτησε λοιπόν απλά πράγματα ο κύριος Ράτσα να γίνονται τα pick and roll για να μην χάνονται και οι επιθέσεις άδικα. Πρώτο σκόρερ ο Ρόμπερτς για την ΑΕΛ με 14 πόντους, 13 ο Ράνταλ. Πρώτο σκόρερ μαζί με τον Χάμφρι του Απόλλου, ο οποίος έχει επίσης 14. Ριμπάουντ από τον Μιχάλη Κουνούνι. Στο άστοχο τσούτα από τον Μπάλσα Ραντούνοβιτς. Αποέλ με Λέσλι, Κινγκ, Ραντούνοβιτς, Χάμφρι και Ραντόγεβιτς. Στου τριών πόντων εύστοχο από τον Μίχαλ Χλεποβίσκι. Είναι το τρίτο του τρίποντο, 3-6, 6-18 η ΑΕΛ, 4-11 το Αποέλ. Τρίτος παίκτης της ΑΕΛ με διψήφιο αριθμό πόντων ο Χλεποβίσκι. 51-42 η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι Μάριες στους 9 πόντους. 51-42 με δύο κολλητά τρίποντα στις δύο τελευταίες επιθέσεις για τους υπεδόχους που έχουν ξεσηκώσει και την εξέδρα. Είναι αυτές οι ευκαιρίες που χάνονταν προηγουμένως, αυτή η φορά η ΑΕΛ δεν τις έχασε. Οι παίκτες της δούλεψαν σωστά στην άμυνα και στην επίθεση, κυρίως όμως στην άμυνα. Έβγαλαν τις άμυνες και από εκεί πέρα έτρεξαν. Καλές επιλογές, ελεύθερα σουτ, διαφορά 9 πόντων.
Πέμπτος παίκτης της ΑΕΛ με 3 φάουλ είναι ο Ραμόν Βαντεχάρε. 3 και 15 για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Λέσλι απέναντι στο Κίνγκ, άλλαξε με τον Ραντόγεβιτς. 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Αποέλ. Μπάλα στο Ραντόγεβιτς απέναντι στον Βαντεχάρε. Βήματα από τον Ραντόγεβιτς, στην καλή άμυνα από τον Ολλανδό. Μαρτυρίες από τον Δράγκαν Ράζα στον Αντώνη Δημητρίου, εδώ βάζει τον Σταυρό του ηρωνικά βέβαια, ο Ραντόγεβιτς. Ρόπερτς για τον Κίνγκ, απέναντι στον Λέσλι, ενώ ετοιμάζει τον Ταλίπακιτς. Κίνγκ για τον Βαντεχάρε, θα τελειώσει την φάση στην ασίστ από τον Κίνγκ και η διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφιο αριθμό στους 11-53-42. Ραντόγεβιτς για τον Λέσλι. Κίνγκ απέναντι στον Ρόμπερτς. Μπάλσα Ραντόνεβιτς απέναντι στον Άλεξιτς. Έχουμε φάουλ από τον Ουρφόνας. Είναι το πρώτο. Τέταρτο μαζικό για την ΑΕΛ στην τρίτη περίοδο. Φεύγει από το παιχνίδι ο Ραντόγεβιτς. Στην θέση του ο Ταλίπακιτς, Ταβούρη Ταλίπακιτς, ένας πολύ καλός παίκτης, πέρασε και από την ΑΕΛ παλαιότερα. Εδώ έγινε το κλέψιμο από τον Άλεξιτς. 2 και 10 για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. ΑΕΛ στην επίθεση με τον Κίνγκ. Ο χρόνος κυλάει, 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση των γηπεδούχων. Ζητάει το isolation, παίρνει το screen από τον Βαντεχάρε. Θα αλλάξουν, αλλά θα πει εντυπωσιακά όχι ο Χάμφρι, σου τριών πόντων από τον Ρόπερτς, είναι άστοχο και τρέχει το Αποέλ στην επίθεση, αλλά έχουν καλό transition defense οι γηπεδούχοι, επιστρέφουν στην άμυνα απέναντι σε οργανωμένη άμυνα η επίθεση αυτή από το Αποέλ. 1 και 40 για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Λέσλι απέναντι στον Άλεξι. Κάνει την προσπάθεια και εντυπωσιακά θα τελειώσει την φάση. Λέσλι στους 3 πόντους, μόλις το πρώτο του καλάθι εντός παιδιασμιών μισθούς, 9-53-44. Άλεξιτς σε μια εντυπωσιακή προσπάθεια παρά την πίεση από τον Χάμφρι. Τελειώνει την φάση 55-44, φίλου την Άλεξιτς, 3-3 δίποντα στους 6 πόντους. Τέλειωμα της φάσης από τον Κίνγκ στην άλλη πλευρά. Στα πρώτα 6 λεπτά, Μάρι, δεν είχαμε εύκολα καλάθια. Στα επόμενα λεπτά έχει ανέβει το σκορ. Έχουν αναλάβει κάποιες ατομικές πρωτοβουλίες, κάποιοι καθοστεριστές ποιότητας. Και αυτό το λόγο έχουμε δει κάποια καλάθια στα μπασίματα. Ο Άλεξιτς είναι το ψωμοτήρι του. Τώρα επιχειρεί άλλο ένα, δεν θα καταφέρει. Δεύτερο φάουλ από τον Ουρπόνας, είναι επιθετικό, φτάνει στα 5 η ΑΕΛ, βέβαια δεν θα πάνε για βόλες, είναι επιθετικό το φάουλ. Σε κούραση για τον Βαντεχάρε, επιστρέφει στο παιχνίδι ο Ράνταλ. 19-14 τα φάουλ. Ζητάνε 2 βολές για διεκδίκηση του rebound. Ζητάνε διεκδίκηση για rebound. Τελικά, με γνωμάτευση του κ. Καλαποδά που είναι ο κομισάριος, δίνονται 2 βολές. Αν ήταν στο rebound, τότε ναι. Είναι 2 βολές για τον Ταύρο Ταλιπακίτσο. Ο οποίος ευστοχεί στην πρώτη βολή. 55-47. Πρώτη φορά που πάει στην γραμμή ο Ταλίπακης, έχει ένα εύστοχο τρίποντο, 2 στις 2 βολές, στους 5 πόντους, μειώνει στους 7, 55-48, 30 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου.
Ουρπόνας απέναντι στον Νταλίπακιτς για τον Ράνταλ απέναντι στον Χάμφρι. Θα στοχίσει, θα μαζέψει ο Νταλίπακιτς. Και 15 δευτερόλεπτα όλα στην διάθεση του Αποέλ για το τέλος της τρίτης περίοδου. Δίνει τις οδηγίες ο Τράγκαν Ράτζα από τον πάγκο. Οργάνωση από τον Μάικ Κίνγκ. Άρα για τρίποντο. Κίνγκ από πολύ μακριά είναι άστοχος στο rebound και το τέλειωμα της φάσης. Την εκπνοή του χρόνου από τον Πάλσα Ραντούνοβιτς, έξαλλος ο πάγκος της ΑΕΛ που επέτρεψαν το επιθετικό rebound από τον Ραντούνοβιτς. Τέλος τρίτης περίοδου, διαφορά στους 5, είχε ανέβει μέχρι τους 11, ανέκαμψε και αντέδρασε το ΑΠΟΕΛ και μείωσε στους 5 με την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Μείνετε κοντά μας, πάμε στα πυρικά για διαφημίσεις. Ξανά μαζί κυρίες και κύριοι, απευθείας μετάδοση του πρώτου αγώνα της τελικής φάσης του Κυπρίου Πρωταθλήματος Καλαθόσφαιρας ΟΠΑΠ ανάμεσα σε DTL, EKL και Dental στον ΑΠΟΕΛ. Παρακολουθούμε στην Ιόδηπα από το παιχνίδι, ένα πολύ συναρπαστικό παιχνίδι με τις δύο ομάδες να διεκδικούν την νίκη επί ίσης όρης. Στα 3 τέταρτα της διαδρομής η διαφορά στους 5, 55-50 με πρώτο σκόρερ για την ΑΕΛ 14 ο Ρόμπερτς, 13 ο Ράνταλ, 11 ο Χλεμοβίσκι, για τα ΑΠΟΕΛ 14 ο Χάμφρι, 10 ο Μπάλσα Ραντούνοβιτς. Το σκόρ ανά περίοδο 16-18 για τα ΑΠΟΕΛ, η πρώτη 22-16 η δεύτερη για την ΑΕΛ και 17-16 η τρίτη για την γηπεδούχο ομάδα. DTL, EKL, η οποία θα αρχίσει την τέταρτη περίοδο με Ρόμπερτς, Κίνγκ, Άλεξιτς, Ουρπόνας και Ράνταλ, χαμηλό το σχήμα σχετικά. Και το ΑΠΟΕΛ με τους Κίνγκ, Λέσλι, Νταλίπακιτς, Ραντούνοβιτς και Ραντόγεβιτς. Μάριε. Κώστα, ο κύριος Ράτσα δούλεψε καθαρά στον τομέα της ψυχολογίας. Είπε στους παίχτες του είμαστε κοντά. Ξέρουν στο ΑΠΟΕΛ πόσο σημαντικό είναι να κερδιθεί το πρώτο παιχνίδι και μάλιστα μέσα στη Λεμεσό. Είπε στους παίχτες του 10 λεπτά, μην κάνετε λάθη να πάρουμε το παιχνίδι. Από πλευράς ΑΕΛ, ο κύριος Μικλίνιεξ έδωσε περισσότερες αγωνιστικές οδηγίες. Όσο πρόλαβα να ακούσω ο Κώστα, είπε στους παίχτες του ότι χρειαζόμαστε να τρέξουμε και να κάνουμε φνιδιασμούς. Ένας εναντίον ενός. Από τον Ραντόγεβιτς στο Ράνταλ βρέθηκε στο παρκέ ο Αμερικανός. Εύκολο το καλάθι από τον Ραντόγεβιτς. Η διαφορά στο τρίποντο 8-0 το σερημάρι για το ΑΠΟΕΛ σε σχέση με το φινάλε της τρίτης περίοδου, έτσι. Και είναι ένα σημείο κλειδί το οποίο, για το οποίο θα γίνει αναφορά σίγουρα αν στο τέλος του αγώνα καταφέρουν να επικροτήσουν οι φιλοξενούμενοι. Ένα σερί το οποίο σπάει τώρα ο Ράιαν Ράντολ. Ενώ ο Ίγκορ Μικλίνη εξετοιμάζει τον Μιχάλη Κουνούνη για να επιστρέψει στο παιχνίδι. Μετά που πέτυχε το καλάθι, γύρισε και κάτι είπε στον Dragon Raja ο Ράιαν Ράντολ. Λέτσλι, σε ένα fade away, με ένα rainbow πραγματικά. Θα πετύχει το καλάθι, θα τελειώσει την φάση ο Λέτσλι στους 5 πόντους και διαφορά στους 3, 57, 54, 12 το σερί για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. King. Για τον Ράνταλ. Ραντούνοβιτς κάνει καλή άμυνα στον Άλεξιτς, αποτρέπει από το να πάει μπάλα στον Σέρβο. Ωστόσο θα ξεχαστεί ο Ρόμπερτς, ο οποίος θα πάρει την ασίστ από τον Ράνταλ και θα τελειώσει την φάση 59-54. Επιτυχημένες οι προσπάθειες και από τις δύο ομάδες στο ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου. Στις Καγκέρα οι δύο προπονητές και η ομάδα όπως πάει το παιχνίδι με τα λιγότερα λάθη και την καλύτερη ψυχραιμία θα κερδίσει το παιχνίδι. Φάουλ από τον King στον ομώνυμό του, από τον Frankie King στον Michael King, στην επικίνδυνη πάσα από τον Alex στην γωνία. Θέλησε να βγάλει γρήγορα τον ευνηδιασμό. Αλλαγή για την ΑΕΛ, εδώ ξανά το φάουλ. Φεύγει από το παιχνίδι ο Jerome Roberts στην θέση του Μιχάλης Κουνούνης. Φάουλ από τον King ήταν το τρίτο προσωπικό, δεύτερο ματικό για τα ΑΠΟΕΛ στην τελευταία περίοδο. Έγινε η επαναφορά από τον King για τον Άλεξιτς. King κλεισμένος, Άλεξιτς κλεισμένος στη γωνία απέναντι σε δύο αντιπάλους, έξω για τον Ράνταλ. Δύο στα σουτάρια για τρεις, είναι άστοχος. Μπάλα με μακρινό rebound από τον Ραντόγεβιτς. Και τώρα Λέσλι σε ρόλο οργανωτή, σαν point guard, απέναντι στον Μιχάλη Κουνούνη. King.
ψάχνει και βρίσκει τον Ραντόγεβιτς, ένας εναντίον ενός. Και το φάουλ από τον Ράνταλ είναι το δεύτερο, πρώτο ματικό για την ΑΕΛ στην τέταρτη περίοδο. Δύο βολές για τον Αλεξάνδερ Ραντόγεβιτς. Έξι στις 23 βολές του ΑΠΟΕΛ, 0 στις 2 σε αυτό το ταξίδι ο Ραντόγεβιτς, 2 στις 6 συνολικά, ΑΕΛ 11 στις 16, 7 και 22 για την ολοκλήρωση του αγώνα. Άλεξιτς στον πάσιμο για τον Ράνταλ. Βήματα. Νέο λάθος από πλευράς DTL, ΕΚΑ, ΑΕΛ, νούμερο 8, 18 για το ΑΠΟΕΛ. Επιστρέφει στο παιχνίδι ο Ραμόν Βάντεχαρ στην θέση του Ράιαν Ράντολ και σιγά σιγά η αγωνία ανεβαίνει καθώς οι δύο ομάδες παίζουν επίσης όρις για την Ιγερό, ο Ίγκορ Μικλίνιεξ. Τα είπε με τους παίκτες του ενώ ετοιμάζει τον χάφρι ξανά ο Τράγκαν Ράτζα. Αμυντικό το rebound από τον Άλεξιτς και φάουλα από τον Ραντόγεβιτς. Είναι το δεύτερο και τρίτο ομαδικό για το ΑΠΟΕΛ στην τέταρτη περίοδο. Έξοδος του Καλίπακιτς, είσοδος του Χάμφρι. Δυναμώνει την ομάδα κάτω από το καλάθι Μάριε. Αλλά στερεί από την περιφέρεια. Δεν είναι μέχρι μέση απόσταση ο Χάμφρι, έτσι. Ναι, αλλά έχει τουλάχιστον απόψε δείξει πάρα πολύ καλά στοιχεία, Κώστα, στις μονομαχίες, κυρίως στις προσωπικές κάτω από το καλάθι. Και νομίζω ότι είναι καλή αλλαγή σε αυτό το σημείο για τον Τρακαράτσα. Εδώ εντυπωσιακός ο συνδυασμός από πλευράς ΑΠΟΕΛ με τον Ραντούνοβιτς να τελειώνει ακροβατικά την φάση. Κουνούνις θα κάνει το λάθος, κλέβει ο Κινγκ, φεύγει στον ευθυνδιασμό του ΑΠΟΕΛ με τον Λέσλι να τελειώνει την φάση. 4-0 το σερί για το ΑΠΟΕΛ και 59-58 διαφορά στον πόντο. Αναγκάζει τον Ίγκορ Μικλίνιεξ να ζητήσει το time out, καθώς βλέπει το ΑΠΟΕΛ να επανέρχεται δυναμικά. 59-58, πάμε για συγκλονιστικό φινάλε. Μείνετε κοντά μας. Καλώς ορίσατε στην απευθείας μετάδοση από την αίθουσα LTV Νίκος Σολομονίδης στην Λεμεσόν. DTL, EKL, Detalcon, ΑΠΟΕΛ. Πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων από πιθανές 5. Με στόχο βέβαια τις 3 νίκες, best of 5 series. Για την τελική φάση του πρωταθλήματος καλαθόσφαιρας ο ΠΑΠ. 59-58, βραχία κεφαλή με τη μικρότερη διαφορά στο παιχνίδι μπροστά εν DTL, ΕΚΑ, ΑΕΛ. Ο Ίγκορ Μικλίνιεξ ζήτησε το time-out, για το οποίο θα μας ενημερώσει, καθώς είδαμε την φάση και την άθλη προσπάθεια από τον Βάντεχαρ, θα μας ενημερώσει ο Μάριος Χατζηστήλης. Επίθεση για το ΑΠΟΕΛ. Μάριε. Το ζήτησε για δύο λόγους. Πρώτο, για να σπάσει τον ρυθμό του ΑΠΟΕΛ. Και δεύτερο, για να βάλει τις φωνές στους παίχτες του, γιατί δεν επιστρέφουν και δέχονται συνεχόμενους πόντους. Τους είπε, δεχτήκαμε 4 ακρίες στους πόντους. Συνεχόμενους, πρέπει, ζήτησε τους ευνηδιασμούς ο κύριος Μικλίνιεξ, αλλά οι ευνηδιασμοί βγήκαν για τα ΑΠΟΕΛ. Βήματα από τον Χλεποβίσκη. Διαμαρτύρεται ο Πολωνός στους διαιτητές. Νέο λάθος από πλευράς ΑΕΛ, νούμερο 11. Το 8-18 έγινε 11-18. Διαμαρτυρίες και από τον Ίγκορ Μικλίνιεξ, ευκαιρία για τα πόλη να περάσει μπροστά. Δεύτερη ευκαιρία, είχε και μια νωρίτερα. Λέσκι, απέναντι στον Κουνούνι για τον Ραντόνεβιτς. Για Ραντόγεβιτς, απέναντι στον Βάντεχαρε. Δυνατές μάχες, ζητάνε βήματα, τάπα από τον Βάντεχαρε μάζεψε ο Άλεξιτς. Διαμαρτύρεται ο Ραντόγεβιτς, οι διαμαρτυρίες και από τις δύο πλευρές. Βάντεχαρε για τον Χλεποβίσκι, θα πετύχει το καλάθι, θα πάρει και το φάουλ. Συμπληρωματική βολή για τον Πολωνό, τρίτο φάουλ για τον Ραντόγεβιτς, τέταρτο κομματικό για το ΑΠΟΕΛ. Και στο όριο. Ναι, Μαρία.
η διαφάση είναι στο αντίπαλο καλάθι, η διαφορά του Ραντόβιτς με τον Βαντεχάρε. Ο Βαντεχάρε έψαξε να βρει ένα στήριγμα, ενώ ο Ραντόβιτς πήγε να τα βάλει με όλους. Νομίζω πρέπει να πιστώσουμε τους παίκτες της ΑΕΛ για την άμυνα. Φάουλ από τον Κουνούν είναι το τέταρτο. Πρώτος παίκτης που χάνει στα τέσσερα φάουλ. Πέντε λεπτά για το φινάλε. 5-0-2. 61-58. Ρώτησε ο Τραγκανράτζα αν έχει δύο time-out ή ένα. Του είπαν ότι έχει δύο και το ζήτησε αμέσως το πρώτο. Πάμε και εμείς στα πυργάγια διαφημίσεις. 61-58. Εδώ το φάουλ. Επιστροφή στην απευθείας μετάδοση, πρώτος τελικός ανάμεσα σε DTL, ΚΑΕΛ και τέταρτον από ΕΛ. 61-58, 5 λεπτά για το φινάλε, μπόλικος ο δρόμος με την αγωνία να κουρυφώνεται. Μάριε. Δούλεψε και πάλι στην ψυχολογία ο κύριος Ράτσα, είπε στους παίκτες του ότι έχουμε ξανά μια μεγάλη ευκαιρία αφού επιστρέψαμε στο παιχνίδι να το πάρουμε. Είπε κάτι πολύ ενδιαφέρον στο Ραντόγεβιτς. Του είπε χρειάζομαι την εμπειρία σου, χρειάζομαι την ικανότητά σου σε αυτά τα τελευταία 5 λεπτά. Δείξει οριμότητα να γυρίσει μπάλα. Λέψιμο από τον Mike King. Τέλειωμα της φάσης με το λέει από αυτό. 63-58. Mike King, Μάριε, και από τα παιχνίδια στην Ευρώπη, ο παίκτης της τελευταίας περίοδου, έτσι. Ναι, και σε αυτή την φάση πέτυχε ένα πάρα πολύ καθοριστικό καλάθι, το οποίο προήλθε από ένα εξίσου καθοριστικό κλέψιμο. Το κάθε καλάθι η Κώστα αυτή τη στιγμή είναι χρυσάφι και ο Mike King έδειξε μεγάλη οριμότητα. Ο μόνιμος του King προσπάθησε, έκανε ό,τι μπορούσε για να περισσώσει την φάση, ο Χάμφρι ήταν, για να περισσώσει την φάση για την ομάδα του Αποέλ. Έδειξε την μπάλα σε αντίπαλό του, ωστόσο όταν πάτησε για να σηκώσει την μπάλα, να την επαναφέρει, πάτησε στην τελική γραμμή. Νέο λάθος από πλευράς Αποέλ, νούμερο 20. Και ευκαιρία για την ΑΕΛ να περάσει μπροστά, λάθος από τον Άλεξιτς. Ίσως να υπήρχε επιθετικό φάουλ σε αυτή την φάση. Οι βήματα τον έκλεισαν οι παίκτες του ΑΠΟΕΛ. Τελικά έχασαν την μπάλα, παραμένει στην κατοχή της ΑΕΛ, αλλά για 12 μόνο δευτερόλεπτα. Και νέα διακοπή για να σκουπιστεί το παρκέ. Με το πέσιμο των παιχτών που χύνουν αρκετό υδρότα. Ενώ αλλαγή ξανά για την ΑΕΛ, αλλαγή στη θέση νούμερο 5. Στροφή για τον Ράνταλ στη θέση του Βαντεχάρε. Εδώ πρέπει να υπήρχε επιθετικό από τον Αλέξη στον Ραντόγεβιτς. Βάζει περιπτώσει όπως και εμείς κάνουμε λάθος εκτιμήσεις πολλές φορές. Και οι παίκτες είναι επιρρεπείς στα λάθη. Πολλά. 31 στο παιχνίδι και οι διαιτητές. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι. Έξυπνα ο Χάμφρι, θα πετάξει την μπάλα στον Ράνταλ. Έξω για την ομάδα του τέταρτον από ελτρία και 55 για την ολοκλήρωση του αγώνα. 63-58. Τώρα για να είναι στις κάκερα οι δύο προπονητές, Μάριε. Τώρα Κώστα τα συστήματα δεν ξέρω κατά πόσο μετρούν. 4 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. Οι παίχτες είναι αρχωμένοι. Θα δούμε πολλές ατομικές προσπάθειες, πιστεύω. Το παιχνίδι παίζεται βεβαίως, είναι στις δύο κατοχές μόλις. Και νομίζω ότι από τη στιγμή που χάθηκε η τελευταία επίθεση που έκανε η ΑΕΛ και δεν ανέβηκε η διαφορά στους 7 ή στους 8 πόντους, τα πάντα μπορούν να συμβούν. Η διαφορά στους 5. 63-58. Επαναφορά για το ΑΠΟΕΛ. Ραντούνοβιτς. Απέναντι στον Άλεξιτς, παίρνει το σκρίν από τον Χάμφρι. Βγαίνει η άμυνα για την ΑΕΛ. Υπάρχει και φάου από τον Χάμφρι, στο λάθος από τον Κινγκ. Είναι το τρίτο για τον Χάμφρι. Είναι η ίδια φάση με νωρίτερα, είναι στο rebound. Πρέπει να πάει στις βολές ο Ράιαν Ράνταλ. Έχασε τρεις συνεχόμενες ευκαιρίες τα Πολμάρια να μειώσει. Ναι, και αν δεν κάνω λάθος, οι δύο από τις τρεις Κώστα με λάθη. Είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Νομίζω ότι έχει φτάσει τα 21. Ναι. Με αυτό, νομίζω σε τελικό play-off είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός και σίγουρα θα αποτελεί έναν από τους σοβαρότερους λόγους. Α,
αν χάσει στο τέλος ο Αποέλ, που αυτή τη στιγμή πρέπει να πούμε ότι η ΑΕΛ έχει το πάνω χέρι, κυρίως αν πάει το παιχνίδι στις τρεις κατοχές από αυτή την βολή του Ράντολ. Ανανέωση επίθεσης της ΑΕΛ με την ηρωική προσπάθεια από τον Μιχάλη Λεποβίσκη. King απέναντι στον ομώνυμο του, 64-58. Roberts για τον Ράνταλ, διπλό μαρκάρισμα, τέλειωμα της πάσης με τον Ράιαν Ράνταλ για την ΕΚΑΕΛ να φτάνει στους 18 πόντους, πρώτο σκόρερ του αγώνα. Χάμφρι, 66-58 διαφορά στους 8-3, 0-5 για την ολοκλήρωση του αγώνα. Ραντόγεβιτς απέναντι στον Ράνταλ. Θα τελειώσει την φάση ο Ραντόγεβιτς, διαμαρτύρες από τον Ίγκορ Μικλίνιεξ για double triple. Οι διαμαρτύρες βέβαια συνεχόμενες και από τους δύο πάντους. Πάρε 37-26 τα rebounds για λογαριασμό του Αποέλ. Ναι, όμως έχω την εντύπωση ότι το Αποέλ πολλές φορές δεν εκμεταλλεύτηκε τις δεύτερες ευκαιρίες του και αυτόν τον λόγο η ΑΕΛ προηγείται στο σκορ και υπάρχουν, να μην ξεχνάμε, και το μεγάλο αριθμό των λαθών του Αποέλ. 68-60, 20 πόντι για τον Ράιαν Ράντολ, 6 στις 11 βολές. 14 δίποντα, μαζί με 8 rebound. Ραντόγεβιτς ξανά στο isolation απέναντι στον Ράνταλ. Δεν θα τελειώσει την φάση, ανανέωση της επίθεσης όμως για το Αποέλ. Σουτ για 3, άστοχο, μαζεύει ο Κιν. Δυνατό το φάουλ από τον Χάμφρι, διαμαρτυρίες για αντιαθλητικό. Δεν νομίζω να δοθεί. Pushing foul είναι. Έπεσε με δύναμη ο Χάμφρι στον King. 1-57 για το φινάλε. Δύο βολές για τον Mike King. Και ξεσηκώνεται εξέδρα από τον κηπεδού. Χωρίς φυσιολογικά. Καθώς το μάλα του 1-57 για το φινάλε. Προκείται με 8 πόντους. Στόχος όμως ο Κινγκ στην πρώτη του βολή είναι 2 στις 3, 2 στα 5 δίποντα, 0 στα 3 τρίποντα, μόνο 6 πόντι για τον Μάικ Κινγκ. Άστοχος και στην δεύτερη, καλό το boxing από τον Χάμφρι και ελπίδα για το Αποέλ αυτές οι άστοχες βολές, Μάρια, από τον Μάικ Κινγκ. Από τη στιγμή που η ΑΕΛ έδωσε την ευκαιρία στον Αποέλ να μειώσει, δεν ξέρουμε κατά πώς θα εκμεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία οι παίκτες του Ντράγκα Ράτσα. Πάντως, ίσως να σκέφτεται αυτές τις βολές στη συνέχεια ο Μάικ Κινγκ, αν γίνει η μεγάλη ανατροπή, γιατί για μια τέτοια θα μιλούμε, αν τα καταφέρει ο Αποέλ. Δεύτερο φάουλ από τον Ρόμπερτς, θα στείλει τον Φράνκι Κινγκ στις βολές όταν επιστρέψουμε από διαφημίσεις. Μείνετε κοντά μας, 68-60 μπροστά εν τίτλοι ΕΛΕΚΑΕΛ. 37 αλλά το Αποέλ στην γραμμή με τον Φράνκι Κινγκ για να μειώσει στους 6 και να κρατήσει το Αποέλ ζωντανό στην διεκδίκηση της νίκης. Ένα συναρπαστικό παιχνίδι ανάμεσα στις δύο κορυφαίες ομάδες, χωρίς να δικούμε τον Κεραυνό, μαζί με τον Κεραυνό στην Κύπρο. Κεραυνός είναι στον τελικό του κυπέλλου απέναντι στην Τουρκία, έγκαλο κυπελούχος απέναντι στην πρωταθλήτρια. Μάριε. Ανάλωση όλο το time out τον Ντράγκα Ράτσα, δίνοντας οδηγίες στον Λένς Λιγκόστα. Έκανε πλάνο νίκης ο κύριος Ράτσα. Καταρχήν είπε στον Κίνο ότι πρέπει να βάλει και τις δύο βολές. Από εκεί πέρα είπε στον Λένσλι, αν παίξεις καλή άμυνα πάνω στον Άλεξιτς και στον, και στους περιφερειακούς του, να βάλουν δύο τρίποντα, μπορούμε να κερδίσουν. Λεποβίσκι για τον Ράνταλ, κλέβει την μπάλα ο Ραντούνοβιτς. 1,5 λεπτό για το φινάλ, ευκαιρία για το Αποέλ. 68-62 διαφορά στους 3, King για 3, είναι εύστοχος η διαφορά στο τρίποντο. Με ένα 5-0 για το Αποέλ, time out αυτή τη φορά από τον Ίγκορ Μικλίνιεξ. Φράνκι King δείχνει τη μεγάλη του κλάση, όπως το σχεδίασε ο Ντράγκαν Ράτσα, έτσι γίνεται και το Αποέλ μειώνει στο τρίποντο. Μείνετε κοντά μας, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για ένα συγκλονιστικό φινάλε. Κυρίες και κύριοι, απευθείας μετάδοση από την αίθουσα Αλτιμίνη Κωνσταλομονίδη στην Λεμεσό, έδρα της ΑΕΛ, εδώ την έδρα την οποία θέλει να σπάσει ο τέταρτον Αποέλ. Πίσω στο 8 πόντου στο σκορ νωρίτερα, τώρα ξαφνικά η διαφορά
στους τρεις με τις δύο εύστοχες βολές από τον Frankie King και το τρίποντο στη συνέχεια μετά το κλέψιμο από τους παίκτες του τέταρτον Αποέλ. Μάριε. Καταρχήν είπε ο κύριος Μικλίνεξ ότι και να συμβεί στην επίθεση μας πρέπει να πάμε πίσω στην άμυνα. Πρέπει να επιστρέψουμε στην άμυνα, είπε στους παίκτες του. Εδώ έγινε λάθος και η μπάλα είναι για τον Αποέλ. Εντάξει, να πούμε τις υπόλοιπες του οδηγίες, Κώστα. Είπε ο κύριος Μικλίνεξ ότι χρειάζονται διεισδύσεις και έδωσε ειδικές οδηγίες στον Ρόπερτς και στον Άλεξιτς. Είδαμε τη φάση μακρινό τρίποντα από τον Κίνγκ, εύστοχος ο Frankie King, φέρνει το παιχνίδι στην ισοπαλία 68-68. Αυτό κι αν είναι φινάλε, φίλες και φίλοι, δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό. Μάρια με τις δύο ομάδες να παίζουν το παιχνίδι στην εκπνοή του, με τον Κίνγκ να παίρνει τον νόμο στα χέρια του πραγματικά. Είναι εκπληκτικό αυτό που συνέβηκε, γιατί το είχε σχεδιάσει ο κύριος Ράτσα. Είπε στους παίκτες του, θα ισοφαρίσουμε με δύο βολές και δύο τρίποντα αν παίξουμε άμυνα. Καλάθι και φάουλ για την ΑΕΛ. Διαμαρτυρίες από τον μπάγκο του Αποέλ αυτή τη φορά, μετά την δίσδυση του Μιχάλη Κουνούνη. 36 δευτερόλεπτα. Η διαφορά στο καλάθι 70-68. Ευκαιρία για συμπληρωματική βολή από πλευράς ΑΕΛ με τον Ράιαν Ράντολ, ο οποίος όμως είναι μόνο 6 στις 11. Στο σημερινό παιχνίδι. Πολύ σημαντική βολή για τους γηπεδούχους και για τους φιλοξενούμενους. Αν ευστοχίζει η διαφορά είναι στο τρίποντο, αν όχι το Αποέλ με τρίποντο μπορεί να κλέψει και την νίκη. Θα δούμε τι μας επιφυλάσσει το φινάλε. Για την ώρα χιτσκοκικό πραγματικά. Ράιαν Ράντολ με την μπάλα πραγματικά να καίει. Και το Ράντολ να ευστοχεί η διαφορά στους 3.71-68. Πίεση ψηλά από τους παίκτες της ΑΕΛ. Η μπάλα πάει στα καταλληλότερα χέρια για την ώρα από πλευράς Αποέλ. Αυτά του Frankie King, ποιος ψάχνει το τρίποντο. Ραντούνοβιτς, τον πάσιμο θα τελειώσει την φάση, διαφορά στον πόντο. 71-70-24 δευτερόλεπτα. Όλα στην διάθεση της DTL ΚΑΕΛ. Δεν έχει φαουλ να δώσει το Αποέλ. Και τώρα το φαουλ στα 13 δευτερόλεπτα έρχεται από τον Οτσίριτς στον Κουνούνι. Κουνούνις απόψε δεν έχει πάει στις βολές. Και time out, το τελευταίο που δικαιούται, ζήτησε ο Τράκαν Ράτζα. Μείνετε κοντά μας, επιστρέφουμε αμέσως πίσω σε σας. Αφήνει 13 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του αγώνα. Η διαφορά στον πόντο για την ΑΕΛ 71-70 με τον Μιχάλη Κουνούνη στις βολές όταν επαναρχίσει το παιχνίδι. 13 δευτερόλεπτα και 44 η κατοστά για την ολοκλήρωσή του, με το King στο φινάλε να παίρνει, το Frankie King να παίρνει τον νόμο στα χέρια του. 4-4 βολές, 3-8 τρίποντα. Είχε 2 κολλητά τρίποντα, το δεύτερο πραγματικά από τα 8 μέτρα, μπορεί και περισσότερο. Και με 8 συνεχόμενους πόντους είχε ισοφαρίσει για την φιλοξενούμενη ομάδα. Μιχάλης Κουνούνης τις πιο καθοριστικές βολές του αγώνα. Μάριε. Αυτά υπάρχουν τουλάχιστον δύο σενάρια που μπορούμε να δούμε. Να μην πετύχει, είναι και τα τρία, να μην πετύχει καμία βολή, να πετύχει μία, να πετύχει δύο Κουνούνις. Αν πετύχει τις δύο, το Αποέλ θα πάει σε τρίποντο με τον Τσίριτς. Αν πετύχει μία, που πέτυχε ήδη, το Αποέλ θα πάει με τον Ραντούνοβιτς. Σε μπάσιμο. Ναι. Για καλάθι και πιθανότατα φάουλ. Εκτός και αν πάει κατευθείαν για την νίκη, αν έχει την ευκαιρία και πάλι με τρίποντο. Δύο στις δύο όμως ο Μιχάλης Κουνούνης δείχνει συγχρεμία, πίεση από τους παίκτες της ΑΕΛ. Εγώ θα έκανα φάουλ σε αυτή την φάση. Τούτο από τον Τσίριτς, είναι άστοχος, μαζεύει το rebound. Ο Μιχάλης Κουνούνης θα βρεθεί στο έδαφος. Διαμαρτυρίες του Τσίριτς για φάουλ, 73-76 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Ζητάνε αντιαθλητικό από τον Frankie King, ο οποίος έριξε στο παρκέ τον Μιχάλη Κουνούνη. Μιχάλης Κουνούνης
που μόλις δύο πόντους πέτυχε νωρίτερα, πέτυχε όμως δύο καθοριστικές βολές, πήρε και το rebound, το πιο καθοριστικό rebound και τώρα είναι έτοιμος. Δεν υπήρχε αντιαθλητικό φάου με τίποτα. Το φάουλ από τον King είναι το πέμπτο, πρέπει να αποχωρήσει γιατί έδειξε το νούμερο 6, δεν ήταν στη φάση ο King, για να δούμε, αυτό λέει ότι δεν ήταν στη φάση. Το φάουλ είναι στον Leslie και όχι στο King, ο οποίος παραμένει στο παιχνίδι βέβαια. Εξηγήσεις του διαιτητή που υπέδειξε την παράβαση και είναι από τον Λέσφη του φάου. Όπως έδειξε και η επανάληψη της φάσης, Μιχάλης Κουνούνης, άλλες δύο βολές με 5,75 για την ολοκλήρωση. Εδώ ο Μάριε φέρνει διαφορά σε απαγορευτικό επίπεδο, εκτός και αν φανεί κάποιος ανόητος και κάνει φάουλ σε σου τριών πόντων. Και μπει το καλάθι. Μόνο έτσι για μπορεί να καλυφθεί και έχει την ευκαιρία και νομίζω εδώ να τελειώνει. Εδώ τελειώνει το παιχνίδι ο Μιχάλης Κουνούνης. Σίριτς εκτός ισορροπίας. Άστοχη που απόρρισε τρεις προσπάθειες. Τελικό αποτέλεσμα 75-70. 20-20 το σκορ στην τελευταία περίοδο. 1-0 στις νίκες για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ, του ΣΥΤΙΕΛΕΚΑ ΑΕΛ. Απειλή για επεισόδια εδώ στην καταπαχτή. Με την έξοδο των παιχτών του ΑΠΟΕΛ και των διαιτητών δεν χρειάζονται αυτά. Αυτά τα οποία θέλουμε να διώξουμε εντελώς από τα κήπεδα. Τελικό αποτέλεσμα 75-70 σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι, κρίθηκε στο φινάλε με τις βολές, με τις τέσσερις εύστοχες βολές από τον Μιχάλη Κουνούνη και στις δύο άστοχες επιθέσεις τις τελευταίες από πλευράς τέταρχων από ΕΛ. Και βέβαια η σειρά μεταφέρεται στην Λευκωσία την άλλη εβδομάδα, καθώς ενδιάμεσα θα διεξαχθεί ο τελικός ανάμεσα σε DTL, EKL και Κεραυνό, Cyprus College. Αυτό και αν είναι λάθος όσον αφορά την τοποθέτηση των ημερημών. Βέβαια υπήρχαν κάποια δεδομένα όσον αφορά τα παιχνίδια των ομάδων στην Ευρώπη, ωστόσο παραμένει και αυτό λάθος. Μάριε. Λοιπόν, έχω δίπλα μου τον Μιχάλη τον Κουνούνη, για μένα τον άνθρωπο της τελευταίας στιγμής για την ΑΕΛ. Μιχάλη, στην αρχή επέστρεψε στην εργοδράση. Στη συνέχεια σιγά σιγά επέστρεψε στις καλές εμφανίσεις. Σήμερα θεωρώ ότι με την ψυχραιμία σου στο τέλος έδωσες και την νίκη στην ομάδα σου. Εντάξει, προσπαθώ κάθε παιχνίδι να δώσω καλύτερο με αυτό για την ομάδα. Η ομάδα σήμερα βρήκε δυσκολίες. Τα πόλη είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, το απόδειξε εγώ μια φορά σήμερα. Εντάξει, ευτυχώς κάναμε τώρα 1-0, βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Τώρα έχουμε τον τελικό κυπέλλου μπροστά μας. Ελπίζουμε να καταφέρουμε να περάσουμε, να πάρουμε τον κύπελλο και μετά ξαναδούμε τη σειρά μετά από ελ. Κάνατε το 1-0, παραμένετε αίτητοι σε Κύπρο και Ευρώπη στην έδρα σας, ακόμα και αν χάσετε τα παιχνίδια στο Λευκόθιο, παραμένει το LTV Νίκος Σολομονίδης, το μεγάλο σας όπλο, η μεγάλη σας δύναμη. Πράγματι, από ό,τι είδατε και εσείς, ο κόσμος είναι υπέροχος, δεν μπορούμε να χάσουμε στο κήπεδο μας. Οι αλίστες είναι πάντα δίπλα μας, τους ευχαριστούμε και με την ευκαιρία θέλω να τους καλέσω την Παρασκευή να έρθουν στο Ελευθερία να βοηθήσουν την ομάδα να πάρουμε το δεύτερο τίτλο της χρονιάς και να ακολουθήσει το πράθυνο. Ένας τίτλος ο οποίος αν έρθει θα βοηθήσει πάρα πολύ ψυχολογικά στην ομάδα σου. Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Στην αρχή της χρονιάς βάλαμε 4 στόχους, οι 2 μέχρι τώρα εκπληρωθήκανε, έμειναν το κύπελλο και το πρωτάθλημα. Αν τα καταφέρουμε πιστεύω πως η χρονιά θα είναι πλήρες επιτυχημένη και εντάξει, θα είμαστε όλοι ευτυχισμένοι. Τα πράγματα στο Λευκόδιο θα είναι πιο δύσκολα στο δεύτερο παιχνίδι. Σίγουρα. Εντάξει, ένα παιχνίδι εκτός έδρας πάντα είναι πολύ πιο δύσκολο. Έχω εμπιστοσύνη της ομάδας. Η ομάδα είναι πάρα πολύ καλή. Απέδειξε και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια στο εξωτερικό πως παίζουμε καλό μπάσκετ. Εντάξει, όπως είπα και πριν, κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και ό,τι βγει. Χαρητήρια. Μιχάλης Κουρούνης, ο παίκτης της τελευταίας στιγμής. Με κρύο αίμα και ζεστό χέρι σε 4 καθοριστικές βολές όταν την μπάλα πραγματικά έχει κατάφερε να έχει 100% εξοχία να τελειώσει το παιχνίδι με 6 πόντους
και να χαρίσει την νίκη στην ΑΕΛ με 75-70. Μάριε. Μαζί μας από πλευράς διοίκησης ο κύριος Σταύρος Παύλου. Κύριε Παύλου, ήρθε η πρώτη νίκη σε μια νίκη την οποία έχετε συνηθίσει τον κόσμο σαν να κερδίζετε ευθέως την έδρα σας. Το κάνατε και σήμερα. Ναι, η έδρα μας αποδείχθηκε ακόμα μια φορά απόρθητη. Είναι το μεγάλο όπλο με το οποίο ξεκαθαρίσαμε την Ευρώπη σε όλη τη διάρκεια που παίξαμε. Βέβαια ήταν μια αγχωτική νίκη, ήταν μια νίκη όπου ήμασταν πολύ νευρικοί στην αρχή. Ευτυχώς βρήκαν τα αποθέματα ψυχραιμίας που χρειάζονταν στα δύσκολα σημεία οι παίχτες μας και κέρδισαν. Ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε με λιγότερο αγχωτικούς ρυθμούς. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο στον Κουνούνι για την ψυχραιμία του 4 στα 4 στο τέλος. Ελπίζω να συνεχίσουμε και να δώσουμε το 5ο πρωτάθλημα στη Λεμεσό. Και την Παρασκευή διεκδικείται τον πρώτο τίτλο, τον δεύτερο μετά το Super Cup, απέναντι στον Κεραυνό. Πέστε μας κάτι για τον κύπελλο. Ναι, το κύπελλο είναι ένας ξεχωριστός θεσμός με τις δικές του ιδιαιτερότητες. Είναι ένα παιχνίδι. Ο Κεραυνός είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα που σεβόμαστε. Πιστεύουμε ότι έχουμε τις δυνάμεις να κερδίσουμε. Βέβαια, πρέπει να πω ότι αυτό ήταν για μας το 15 και 17, 32ο-33ο παιχνίδι που έχουμε παίξει φέτος. Το ΑΠΟΕΛ έχει παίξει μόλις το 20ο του. Είναι πολύ κουρασμένη ομάδα. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε στο πολύ σκληρό πρόγραμμα και να δώσουμε το κύπελλο στη Λεμεσό την Παρασκευή. Ευχαριστώ πολύ. Έδειξε ένα πολύ σημαντικό σημείο ο κύριος Παύλου ο Μάριε με τον αριθμό των παιχνιδιών. Βέβαια, υπήρχε και αγωνιστική απραξία από πλευράς ΑΠΟΕΛ. Απραξία που δεν φάνηκε καθώς τα ΑΠΟΕΛ λειτουργήσε άψογα στο παιχνίδι, έχασε τις λεπτομέρειες στο φινάλε. Να μας πει τη γνώμη του και ο πρόεδρος της ομάδας, κατά πόσο, κύριε πρόεδρε, η απραξία του ΑΠΟΕΛ επηρέασε ενδεχομένως την ομάδα στο σημερινό παιχνίδι. Πώς τα βλέπετε, πρόεδρε? Δεν μπορώ να πω ότι επηρέασε την απραξία. Είδαμε ότι η ομάδα μας ήταν άκρως ανταγωνιστική κατά την πλήστη διάρκεια του αγώνα. Νομίζω ο αγώνας κρίθηκε στα περισσότερα λάθη που έκανε η ομάδα μας. Σήμερα χάθηκε μια μάχη, δεν χάθηκε ο πόλεμος. Νομίζω θα δούμε ένα εξαιρετικό θέμα μεταξύ των δύο ομάδων και νομίζω ότι η σειρά αυτή θα πάει μέχρι τέλους. Ελπίζουμε ότι θα εκμεταλλευτούμε και εμείς την έδρα μας την επόμενη Τρίτη στο Λευκόθιον. Και νομίζω ο φετινός πρωταθλητής θα κρυθεί στις λεπτομέρειες. Για να γίνει αυτό, αντιλαμβάνεστε και ξέρουμε όλοι ότι πρέπει να έρθει η νίκη στο επόμενο παιχνίδι στη Λευκοσία, το οποίο αυτή τη στιγμή κρίνεται για τον ΑΠΟΕΛ ως ο αγώνας της χρονιάς. Σίγουρα για μας είναι ένας αγώνας χωρίς αύριο αγώνας της Τρίτης. Είμαι σίγουρος ότι οι οπαδοί του ΑΠΟΕΛ θα εκτιμήσουν την προσπάθεια η οποία καταβλήθηκε από την διοίκηση την καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς. Μας απέδειξαν και σε προηγούμενους αγώνες ότι έχουν τις δυνάμεις, έχουν το ψυχικό στένο να συμπαραστάθουν στην ομάδα και είμαι σίγουρος ότι θα κατακλείσουν το Λευκόθιο την επόμενη Τρίτη. Όπως είπα προηγουμένως, το επαναλαμβάνω και σήμερα, νομίζω όλοι οι αγώνες πρέπει να αποτελέσουν για την Κυπριακή καρδόσφαιρα. Χάρηκα την σημερινή ατμόσφαιρα. Νομίζω και η διαιτησία στάθηκε στο ύψος της όπως όλοι περιμέναμε, διότι θέλαμε πρωταγωνιστές να είναι οι καλαθοσφαιριστές και όχι οι διαιτητές. Κάποια λάθη έγιναν, αλλά δεν πρέπει να στεγόμαστε σε αυτά. Να ευχηθούμε όλη η σειρά των αγώνων να κυλήσει σε ομαλά πλαίσια για το καλό της Κυπριακής καλαθοσφαιρας. Κύριε Ανού, αν υπάρχει κάτι θετικό, αν μπορεί να υπάρξει κάτι θετικό από μια ήττα σε έναν τελικό των play-off, είναι αυτό το comeback που έκανε η ομάδα στα τελευταία δύο λεπτά και παραλίγο να κάνει το θαύμα. Σίγουρα η ομάδα έδειξε ότι έχει τα φόντα. Κοιτάξαμε τη μεγάλη μας αντίπαλο στα μάτια. Θα συνεχίσουμε καθ' όλη τη διάρκεια της σειράς να διεκδικούμε, διότι πιστεύουμε ότι η ομάδα μας μπορεί, είναι εξίσου ανταγωνιστική μαζί με την ΑΕΛ. Δεν υπάρχουν οι διαφορές μεταξύ των ομάδων, είναι πολύ μικρές. Όπως είπε προηγουμένως, εμείς μπορεί να προερχόμαστε από αγωνιστική απραξία και ενδεχομένως δεν είμαι κατάλληλο να κρίνω κατά πόσον επηρέασε, αλλά μην ξεχνούμε ότι η ΑΕΛ προέρχεται από περισσότερο βεβαρημένο πρόγραμμα από υποχρεώσεις στην Ευρώπη και με τη μακρά σειρά που είχε μαζί με τον Κεραυνό. Εγώ νομίζω ο φετινός πρωταθλητής θα κρυθεί στο τέλος. Και αν με επιτρέπει την ευκαιρία, θα ήθελα να ευχαριστήσω και την αστυνομική διεύθυνση Λεμεσού και τους υπεύθυνους ανθρώπους που ήταν σήμερα εδώ, που πραγματικά ήταν εξίσου υποβοηθητικοί και βοήθησαν στην ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, Μαρία. Εδώ ολοκληρώνουμε, καθώς υπάρχει πίεση του χρόνου. Τέλος του αγώνα, λοιπόν, της πρώτης αναμέτρησης, της πρώτης μάχης, καθώς Μαρία, δείχνουν να πάνε στα 5 παιχνίδια. Δεν ξέρω, Κώστα, το σίγουρο ότι έχουμε να κάνουμε πραγματικό πλεονέκτημα έδρας. Το λένε οι αριθμοί. Η ΑΕΛ από τη στιγμή που πήρε την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο
όποιον και αν αντιμετώπιζε στον τελικό θα είχε πολύ δύσκολο έργο. Η ΑΕΛ κατάφερε χωρίς να αποδώσει πολύ σπουδαίο μπάσκετ σήμερα να κερδίσει, όπως το έκανε και με τον Κεραυνό στο τρίτο παιχνίδι της σειράς, και νομίζω ότι αν καταφέρει να δείξει τα ίδια στοιχεία στους αγώνες στην έδρα της, έχει σίγουρα το προβάδισμα. Όμως ο ΑΠΟΕΛ απόδειξε είναι πολύ καλή ομάδα και κανείς δεν ξέρει αν σε τρεις προσπάθειες μπορεί να τα καταφέρει. Απόψε πάντως ήταν κοντά. Ήταν πάρα πολύ κοντά και το παιχνίδι κρίθηκε, όπως είπαμε, πολλές φορές πολλάκις στις λεπτομέρειες. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της απόψινης μετάδοσης. Τελικό αποτέλεσμα: DTL ΑΕΛ Δένθαρ τον ΑΠΟΕΛ 75-70. Πρώτη νίκη για την ΑΕΛ. Στόχος και για τις δύο ομάδες οι τρεις νίκες. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή στις 7 με την διεξαγωγή του μεγάλου τελικού του κυπέλλου Καλαθόσφαιρας ΠΑΠ ανάμεσα στην πρωταθλήτρια DTL ΑΕΛ της περσινής χρονιάς και τον περσινό κυπελούχο Κεραυνό Cyprus College. Από τον Μάριο Χατζηστηλή, τον Κώστα Τρουλουρή, την σκηνοθέτη μας Αναστάζια Λουκά και όλα τα παιδιά που εργάστηκαν, είναι πολύ να τους αναφέρουμε για την ζωντανή αυτή μετάδοση. Καλή μας φίλη, να είστε πάντα καλά. Καλή σας νύχτα.